Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 του Ιούνιου, είναι η πρώτη Δευτέρα του καλοκαιριού, έτσι. Με πολύ ζέστη σήμερα. Γενικά από το Σάββατο, από την Παρασκευή που μπήκε και τυπικά το θέρος, έχουν ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Σήμερα μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε λόγο και για μίνι καύσωνα. Είχε πολύ ζέστη σήμερα, αρκετά πάνω από το 30. Τώρα έχει κάτι αστραπές, κάτι βροντές, για μπουρίνι πάει η φάση. Να ξέρετε όσοι είστε στο μετέχμιο, να βγω, να μην βγω και τα λοιπά, ή όσοι είστε με το αυτοκίνητο και σκέφτεστε να ξεχυθείτε για ευχαρίστηση, για απλή μετακίνηση, για υποχρέωση. Σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Μιλάω εδώ για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει προς Χαλκιδικές, Κατερίνες και την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Αλλά εδώ το γυροφέρνει το μπουρίνι. Και ξέρεις, θα βγάλει μετά μια υγρασία και μια ζέστη. Δηλαδή λίγο δροσίζει την ώρα της βροχής, αλλά μετά μόλις τελειώσει η βροχή βγαίνουν όλη η ατμή από την άσφαλτο. Είναι καμίνι σάουνα κανονική. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτό ήταν το μίνι μετεωρολογικό δελτίο της εκπομπής Μπαλαντέρ, η οποία ξεκινά στα 14 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Δευτέρα 4 Ιουνίου, πολύ τεσσάρι παίζει σήμερα, ούτε θύρα 4 εκπομπή να ήμασταν. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 με το κλασικό μας μενού. Λίγο ρεπορτάζ ομάδων, λίγο χαχαμπουχού, μόλις κάσει μύτη και ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος του προέκυψε μια δουλειά. Είναι αυτό που λέμε τρέχει το ρεπορτάζ, και μαζί με το ρεπορτάζ τρέχει και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν ξέρουμε ποια μεταγραφή προσπαθεί να κλείσει για λογαριασμό της ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα επικοινωνήσουμε φυσικά και μέσω μηνυμάτων και μέσω τηλεφωνικών γραμμών, αλλά και μέσω social media, Facebook για την ακρίβεια. Εγώ στο Facebook εκεί αυτό δουλεύω κυρίως, ούτε αν και έχω λογαριασμούς και στο Twitter και στο Instagram δεν τα πολύ δουλεύω, κακός ενδεχομένως, αλλά είμαι του παραδοσιακός του Facebook, που φτάσαμε να λέμε παραδοσιακούς αυτούς του Facebook. Ναι, ο Βασίλης Καβαδίας μου λέει ότι ακόμα λογαριασμό Facebook δεν έχει κάνει. Εντάξει, και εγώ για να πω την αλήθεια, πιο πολύ για τη δουλειά μου έχει βάλει κομματάρα από κάτω, Βρετανίλα, σωστά, λοιπόν, δώσε λίγη Βρετανίλα, να πάρουμε έτσι μια ισχυρή δόση Βρετανίλας. Εδώ με φόρτωσε και ο Κόλκας με πέτυχε στο ασανσέρ, φόρτωσε λέει Harry Kane για πρώτο σκόρερ. Έχει λογική, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε πολύ για Μουντιάλ και θα μιλάμε γενικότερα από εδώ και στο εξής πολύ για Μουντιάλ. Ώστε σήμερα τελείωνε ή τελειώνει για την ακρίβεια τα μεσάνυχτα η προθεσμία που είχε δώσει η FIFA στους 32 ομοσπονδιακούς προπονητές που θα είναι στο Μουντιάλ για να παραδώσουν τις τελικές τους 20 τριάδες. Άρα και οι τελευταίες λεπτομέρειες και οι τελευταίες εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί. Λίγα είναι τα μεγάλα ονόματα που μένουν εκτός τελικά. Όλοι οι αμφίβολοι κάτι Σαλάχ και από εδώ από εκεί είναι μέσα. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Είπαμε πολύ Μουντιάλ. Την άλλη Πέμπτη έχουμε την Σέντρα στο Λουδνίκι της Μόσχας. Για ένα μήνα και βάλε, 14 Ιουνίου με 15 Ιουλίου, θα χορτάσουμε εμείς οι άντρες μπάλα και θα φρίξουν οι γυναίκες. Τέλος πάντων, οι περισσότερες εξ αυτών. Αλλά επειδή Μουντιάλ, ποια Ιταλία, Μουντιάλ χωρίς Αγγλία γίνεται? Δεν γίνεται ρε φίλε, η μητέρα του ποδοσφαίρου. Δώσε λίγη Βρετανίλα, Βασίλη Καβαδία, για να έρθουμε στα αίσια μας. Εδώ ο φίλος ο Μπάμπης λέει, άμα θέλουμε λέει δελτίο καιρού, βάζουμε λέει Αρναούτογλου ρεφρίδι. Α, κατευθείαν επίθεση με το καλημέρα, Χώσιμο κατευθείαν. Αντί να πούν και ευχαριστώ που τους ενημερώνουμε τι εδώ για μαγειρικές, όταν θα έρθει αυτό το η σολιά, δώσε λίγο τη σολιά, αυτή με τρελαίνει τη σολιά. Αυτό να έχει βάλει τώρα, να είσαι σε pub αγγλική, να έχει βάλει γκολ ο Harry Kane και να είσαι εκεί με τα pints και να πανηγυρίζεις. Δώσε λίγο, Μπιλί, δώσε λίγο. Για τον φίλο τον Κώστα που ρωτάει ποιο είναι το συγκρότημα, αυτό δεν φάρμνε φίλε. Εντάξει, το έχουμε πει 100 φορές δηλαδή. Έχει κουράσει, εντάξει, είναι κομματάρ, δεν λέω, αλλά είναι δεν φάρμνε. Εντάξει, πώς εμπέδωσε το, τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, και ενώ ακούμε The Farm, Βρετανίλα, και θα κινηθούμε σε βρετανικούς ρυθμούς, αν και δεν δηλώνω αγγλόφιλος, εντάξει, τους συμπαθώ, τους παραδέχομαι, τους βγάζω το καπέλο, εδώ τώρα πάμε σε Σεντετιέν, έτσι. Σεντετιέν είναι γαλλική πόλη, κοντά στη Λιόν, με ιστορική ομάδα, Στεφανουά, Ζωφράγκησα κτλ. Αλλά είναι αγγλικό συγκρότημα, επίσης Βρετανίλα, και έχει πολύ ωραία εισαγωγή, δώσε λίγο. Βασίλη Καβαδιά, μας πω τώρα ότι ανατρίγεσαι να με πιστέψεις. Ανατρίγεσαι ρε φίλε, όντως. Έχω θύμισε σε το κομμάτι αυτό. Γερακίνα μπιτς φίλε, μπόρα, μπόρα, δίσκο.
Εντάξει, εδώ. Δώσε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4, εκπομπή Μπαλαντέρ, στα 21 πλέον λεπτά μέχρι τις 10. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 4 του Ιούνιου και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είναι η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του καλοκαιριού του 2018. Ένα καλοκαίρι το οποίο φυσικά σημαδεύεται από το Μουντιάλ της Ρωσίας, το οποίο από την άλλη Πέμπτη θα μας κρατάει συντροφιά σχεδόν κάθε μέρα, κάθε μέρα σίγουρα μέχρι την λήξη της φάσης των ομίλων και όσο θα γίνει και η φάση των 16. Από εκεί και μετά, του 16 και μετά, θα υπάρχουν κάτι μονοήμερα και διήμερα διαλύματα. Έσκασε με δίκιο ο Κλάρινο Γαμπρός. Λοιπόν, εντάξει. Να ζήσετε, φίλε. Να ζήσετε. Να ευτυχίσετε. Καλούς αποχώνους. Τη φωτογραφία εδώ που ανέβασε. Φωτογραφία, ρε φίλε. Είναι η φωτογραφία του αγχωμένου Γαμπρού λίγο πριν πάει να ανέβει τα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Έχει, ρε φίλε. Εγώ σου δώσω απόδοση. Είδες πως καλύφθηκα. Over 30 μισούς, το δώσα ένα 10. Δεν παίζεις να παντρευτείς κάτω από τα 30. Βέβαια ρε φίλε, πώς, 27 δεν είσαι? 27,5. Εντάξει, σου λέει, έδωσα το over 30 μισό. Αυτό το μικρόφωνο γιατί είναι σε στήση. Γιατί ήταν εδώ Γιαννούλης ρε φίλε. Με το Γιαννούλη υπάρχει μια υψομητική διαφορά αλφα. Τούρασε δηλαδή, για το Θεό. Γιαννούλης φίλε, εντάξει. Λοιπόν, Βασίλη, θα είμαστε λίγο το 3. Το 3. Έχει αρχίσει να βρέχει. Σαουδί Αράμπια. Μια και έπιαζες και τη... Εδώ είχα ένα φίλο που με έκραζε που έδινα τέτοιο το δελτίο καιρού. Λέει, άμα είναι να βάλουμε λέει Αρναούτογλου. Καλά σε έκανε το μεταξύ. Στέλνω μήνυμα του Θανάση 10 παραδέκα και του λέω να ξέρεις θα αργήσω. Βλέπω ότι με απαντάει, δεν κοιτάω το κινητό. Βλέπω ότι μου έχει στείλει κάτι emoji. Τα emoji. Βλέπω τα emoji. Βλέπω τα emoji, αλλά δεν βλέπω τι γράφει από πάνω. Και ανοίγω τη συνομιλία και το βλέπω. Και ρίχνω ένα γέλιο σε αυτό το κινητό. Γιατί μου γράφει Θανάσης στα. Στα φρύδια μου. Δεν περνά καλά, ρε φίλε. Πολύ ωραίο και κυμπάρικο ήταν όμως. Έτσι, ρε φίλε, εντάξει. Θέλω να κάνω δίαιτα και δεν με αφήνουν. Δεν έχει ανάγκη, ρε φίλε, δίαιτα. Σήμερα το απόγευμα έχω πάει στην περιοχή τη Κρίνη. Ναι. Σε γνωστό μαγαζί. Για καφέ. Ναι. Και αντί για καφέ φάγαμε βάφλα. Α, βάφλα, πω. Μετά θες δίαιτα. Δεν γίνεται. Είχε πάνω. Με βάφλα δίαιτα δεν γίνεται. Νουτέλες, μπισκότα. Τώρα εντάξει. Εντάξει, μισή-μισή. Λοιπόν, μετά είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού. Ναι. Είχε φαΐ. Φάγαμε πίτσα. Όχι, είχε φαΐ. Αλλά έφαγα μόνο κοτόπουλο. Δεν έφαγα ούτε τηγανιτές πατάτες, ούτε ψωμιά που φάγανε οι άλλοι, κάτι πίτες και τέτοια. Εντάξει. Έφαγα μόνο κοτόπουλο. Ποσότητα? 2. Ολόκληρα. Με το λυρί. Δύο κόκορες. Όχι. Έφαγα ένα τέτοιο, ας πούμε. Ναι. Και ένα τέτοιο. Ναι. Κάπου έτσι. Σχετικά, ρε παιδί μου, ναι. Προσπαθώ, δίνω μια μάχη κι εγώ σαν παιδί. Γιατί δεν φορτίζει αυτό? Γιατί προφανώς δεν κάνει καλή επαφή. Λοιπόν, έχουμε και φιλικά σε εξέλιξη να σα δώσω έτσι μια τέτοια. Τελικό στη Β' Σουηδία Γένθεπινγκ Εσκιλστούνα 0-0. Σε φιλικά προετοιμασία εν ώψη Μουντιάλ το Μαρόκο ισοφαρίζει την Σλοβακία με τον Αγιούμπ Ελκάμπι. Το γκολ του οποίου μπήκε στο 64 στο 59 είχαν προηγηθεί οι Σλοβάκοι, του οποίου δεν θα δούμε στο Μουντιάλ, με τον γκολ του Γκρέγκουθ. Λοιπόν, Μαρόκο-Σλοβακία είναι το Μαρόκο που έχει καλή ομάδα, φίλε, και το θεωρώ μια από τι πιθανέ ευχάριστε εκπλήξει του Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν είναι νομίζω την αποστολή. Δεν είναι όχι. Αλλά το Μαρόκο, φίλε, ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα στο Μουντιάλ το 86 στο Μεξικό που τερμάτισε πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ, αφήνοντας μάλιστα έξω Πορτογαλία, Πολωνία και Αγγλία, φίλε. Αλλά η Αγγλία δεν είναι. Όχι, Αγγλία, sorry. Πορτογαλία, Πολωνία και μια ακόμα. Οι Άγγλοι γεννημένοι losers είναι έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, φίλε. Δεν νομίζω Μαρόκο. Ότι... Αλλά είναι σε δύσκολο όμιλο το Μαρόκο. Είναι στο όμιλο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αλλά κάτι μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, δεν ξέρω πώς, ότι μια από τις δύο, η Ισπανοί ή η Πορτογάλοι, δεν τα πάνε καλά στο Μουντιάλ. Δεν νομίζω. Λες η... Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Η Πορτογαλία μετά την κατάσταση. Αλλά κάτι μου λέει ότι η Ισπανία ή η Πορτογαλία, ένας από τους δύο ήβυρες, τώρα θα γίνει το μεγάλο μπαμ, θα αποκλειστεί από τους ομίλους, θα αποκλειστεί στους 16. Αλλά δεν έχω καλό πρόστιμα για ένα από τους δύο ήβυρες. Τέλος πάντων, Μάρκο Σλοβακία 1-1. Στο 66 φιλικό παιχνίδι. Το Σερβία Χιλίνες στο 0-0 μάτσο που λογικά συμμετέχει και ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι και ένας από τους τρεις μόλις επιθετικούς της Εθνικής Σερβίας στην αποστολή για το Μουντιάλ. Ιταλία, Ολλανδία, οι δύο μεγάλες απούσες του Μουντιάλ παίζουν μεταξύ τους φιλικό. Στο 41 είναι χωρίς γκολ στο 0-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στην Ιρλανδία γκολ δεν έχουμε, το Cobh Rapids Galway United. Όπως γκολ δεν έχουμε και στην Ισλανδία, με εξαίρεση το μάτσο της Grindavik με την Φίλκυρ, όπου η Φίλκυρ προηγείται 0-1 με τον γκολ του Χάκον Ίγκι Γιόνσον. Μάλιστα. Αυτά
Είναι τα λίγα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Καλό είπαμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε αρκετά στην συνέχεια. Τι έχουμε να πούμε. Τι έχουμε να πούμε, έχουμε τίποτα άλλο. Τα ρεπορτάζ είναι καυτά. Υπάρχουν εξελίξεις που τρέχουν και μας αφήνουν πίσω. Εγώ, ας πούμε, από Ηρακλή έχω ελάχιστα πράγματα εγώ, να, πράγματα έχω να πω. Περισσότερο, άμα θέλετε, κουβέντα να κάνουμε με εσάς. Κουβέντα φυσικά μπορούμε να κάνουμε για ό,τι θέλει ο καθένας. Μετά τις 11 που θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Και για ομάδες και για Μουντιάλ και για καιρό και για διακοπές. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Πάντως, σε αυτό που έλεγες, επειδή σε άκουγα τώρα που ερχόμουν. Ποιο? Έχει πολύ γρασία. Ναι, έχει τρομερή γρασία. Είπες τώρα ξεκίνησε να βρέχει, Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και καλά. Ναι, ναι, φαινόταν. Υπήρχαν αστραπές, βροντές, όχι τόσο πολύ, γιατί μάλλον ήταν κάπου μακριά τα σύννεφα. Αλλά... Εν τω μεταξύ, κάτω στην είσοδο του κτηρίου. Τέτοιο. Τι? Ένα κύριος και μια κυρία. Από αυτό. Ναι. Γουστά. Με γκουστά μη. Γουστάρω να χορεύω. Δηλαδή μιλάω για τρομερό. Ναι, έλαρση. Σοφτ, αλλά εντάξει. Σταμάτησα όταν σε είδαν ή... Ναι, εντάξει. Δηλαδή για το Θεό. Τι συνεχίζανε. Απλές αγκαλιές και φιλιά τώρα εννοείς ή Μπυριούκοφ. Έπαιξε λίγο το χέρι. Χωσέ Αντώνιο Καμάτσο. Το χέρι, όχι, όχι. Άξερε Θανάση, όχι και έτσι είπαμε. Δεν είμαστε στα κόκκινα φανάρια. Σε λέω το σοφού είμαστε. Αλλά... κοντά είμαστε. Ναι. Χιλιομετρικά δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Ποια? Τα κόκκινα φανάρια. Τα κόκκινα φανάρια. Ναι. Τώρα δεν μου έχετε και εμένα στο μυαλό. Με την Καρίζη δεν είναι τα κόκκινα. Όχι ρε. Όχι, εκείνο ποιο είναι. Με την τέτοια είναι. Ναι, λες την ελληνική, γιατί νομίζω υπάρχει κάτι και σε ξένη ταινία με κάτι με κόκκινα φανάρια. Όχι, τα κόκκινα φανάρια είναι με την Σπεράντζα Βρανά, νομίζω. Χριστός. Σπεράντζα Βρανά. Ναι, θα μας έτρωγε, φίλε. Εντάξει. Χθες βράδυ κάτι είδα το αποκαλύπτω, δεν το είχα δει. Α, δεν το έχω δει το αυτό. Χθες το βράδυ το έχει το Ε. Το οποίο Ε, φίλε, είχε αναβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν το λέω αυτό μόνο λόγω Γρηγόρη Ατρίδη. Που ήταν το στοιχείο, α πούμε. Ο Γρηγόρη ήταν το άλμα του Ε. Αλλά βάζει τώρα τελευταία πολύ καλές ταινίες. Εντάξει, το αποκαλύπτω, δεν το λες πολύ καλή ταινία, αλλά είναι μια ταινία που εντάξει, βλέπετε. Εντάξει, δεν είναι άσχημη. Είναι. Και εγώ δηλαδή την έβαλα λίγο αργά, έντυγα και κάτι και λέω άντε να ξεκινήσω να τη δω, γιατί δεν την είχα δει ποτέ. Ξέρεις, είναι και λίγο πιασάρικο, Μέλ Γκίψον σκηνοθεσία, α πούμε, λες κάτι καλό θα γίνει, δεν είναι τσαπατσουλιά, αλλά με κράτησε. Παρά τα αρκετά διαλύματα που λέει, σταρίζει λίγο σε διαλύματα. Ναι, έχει αρκετά διαλύματα. Δηλαδή θα μπορούσε, ειδικά όταν ξεφεύγει. Το μάτι. Αυτό το άτιμο το μάτι. Θα με φάνε οι άτιμες, θα με φάνε. Όταν περνάει η ώρα, καλό είναι λίγο τα διαλύματα να μειώνονται. Μέχρι τις 12 τάραξε το διάλειμμα, αλλά από τις 12 και μετά, που από ένα σημείο και μετά αρχίζει και λυγίζει. Ντάνος Λυγίζος. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Το Star, όταν βλέπεις ταινίες, ξέρεις ότι είναι 2 ώρες ταινία και 1 ώρα διαφημίσεις. Ben Hur, φίλε. Ben Hur. Για το Θεό. Αλλά το θετικό που κρατάμε από το Ε, και δεν το λέμε τώρα επειδή είναι ιδιοκτησία Ιβάν Σαββίδη πλέον κτλ., είναι ότι όντως έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κανάλι και με εξαιρετικές ταινίες. Δηλαδή, πλέον στην τηλεόραση μόνο ταινίες δεν βλέπω. Ούτε σύριαλ, ούτε σύριαλ, ούτε τηλεοπτικά σύριαλ. Τα βλέπω κατεβασμένα. Είναι πολύ δυνατό κάποιες βραδινές ώρες με ταινίες όπως. Ποια ήταν το. Εκείνη με την Έλληνα. Ναι, ναι, soft όμως, Βασίλη μου. Soft. Δηλαδή... Ελληνικό κινηματογράφο, ερωτικό εννοείς εσύ. Ναι, Ναθαναέλ και τέτοια. Με τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ναθαναέλ, εκείνο δηλαδή που ήταν ο Λεφτάς, ο Ματσό και μια πήγαινε με τη μία πήγαινε με την άλλη. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει, με τα Call Girls. Γενικότερα έχει ανεβάσει την ποιότητά του στο κομμάτι των ταινιών. Εντάξει, στην πρωινή ζώνη την έχει ανεβάσει ο Γρηγόρης. Την έχει εκτοξεύσει. Ναι, πρώτα απ' όλα, όλες οι γυναίκες το πρωί δεν βλέπουν για τον Χαρητά, το βλέπουν για τον Ατρίδη. Ξεκάθαρα γιατί είναι και ομορφόπεδο. Έτσι. Αυτό. Να ξέρετε όμως είναι δεσμευμένος. Δηλαδή... Είναι. Αν χωρίς την παξίλα θα σε ενημερώσουν. Και έφυγε ο Γρηγόρης και πήρα τη θέση του, τη συγκεκριμένη θέση στο ραδιόφωνο, την πήρα εγώ. Αυτά είναι, φίλε. Εδώ. Και αναβαθμίστηκε και το ραδιόφωνο και εντάξει, ο Λίμπερο. Γιατί μου λέει ότι ο Γρηγόρης μου λέει: αφήνω αυτή τη θέση. Λέει: πάρε την εσύ, λέει τώρα. Ήρθε η ώρα, λέει, να πάει σε σένα αυτή η θέση. Έτσι είναι, φίλε. Ο άνθρωπος που είναι χαμηλών τόνων. Έτσι, και εγώ εντάξει. Γενικότερα δεν μ' άρεσε να φιλοφρονήσεις, αλλά... Πώς πέρασε, Νικόλα μου, το Σαββατοκυριακό?
Ωραία. Τρομερά. Ε, καλά ήτανε. Καλά ήτανε. Το Σάββατο τι έκανα, δεν θυμάμαι. Αχ, το Σάββατο βγήκα. Πήγα για ένα καφεδάκι τίμιο, πήγα τσίμπησα και κάτι μετά. Εντάξει. Χθες δεν κουνήθηκα από το σπίτι, ξύπνησα μία παρατέταρτο. Αχα. Εν τω μεταξύ, χθες με θυμήθηκα να με πάρουν όλοι το πρωί τηλέφωνο που κοιμόμουν. Γιατί ρε φίλε. Μια βαρούσα ταξιμητρία. Γιατί τέτοια καψόνια. Μια βαρούσα ταξιμητρία που είχα ξεχάσει από τις καθημερινές, που έχω κάτι 7.30, 7.35, 7.40, mm-hmm. 7.45, 7.50 και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και άρχισα να παίρνω και τηλέφωνα χθες. Και ξυπνούσα τάκλινα, ρε παιδί μου, ξανά έπεφτα και κατά τη μία παρατέταρτο σηκώθηκα. Δεν έκανα φίλε τίποτα. Δεν κουνήθηκα το σπίτι. Η μόνη φάση που κουνήθηκα ήταν που βγήκα έξω να βγει να ποτίσω το απόγευμα. Ξαναμπήκα μέσα, κάτι ταινίες έβλεπα. Πολύ χαλαρά πράγματα. Τι είδες, τι ταινίες. Δεν θα τις αρέσουν, δεν τις ξέρεις. Με όχι τσότες. Πιστολίδια και. Τέτοια είχε, ναι, και τέτοια. Ρόμποκοπ φάση και τέτοια. Όχι ρόμποκοπ. Όχι. Όχι κάτι γιατί είναι στο κοτόπουλο. Μα ξεράει. Μέσα στο στούντιο τώρα. Κάτσε γιατί το κοτόπουλο ψάχνει τρόπο να βγει. Θέλει να δραπετεύσει. Κλοπίστηκε. Θέλει να βγει αυτό το κοτέτσι. Πω, λοιπόν, καλά διαλυματάκι. Μην έχουμε καμιά έξοδο του κοτοπούλου. Όχι, ρε. Μην βγει ο ζωντανό τίποτα. Όχι, έχασα το φακό τώρα με στο μάτι, περίμενε. Αμάν, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τεχνικό πρόβλημα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Το βρήκα. Το βρήκε, κούμποσε πάλι. Κούμποσε. Πόβο. Οι εκπομπές μαζί σου, φίλε. Δεν είναι απίστευτο. Λοιπόν, θα κάνουμε σε ένα διάλειμμα ούτως ή άλλως. Την ώρα που η ιστορική Κέφλαβικ ανοίγει το σκορ κόντρα στην Χάφνια Φιόρντουρ, που κάποτε είχε παίξει με τη Manchester United. Λοιπόν, 0-1 η Κέφλαβικ, 0-1 η Φίλκιρ, 1-1 το Μαρόκο-Σλοβακία, φιλικό στο 73. Στο 0-0 το Σερβία-Χιλή που γίνεται στο Γκράτς της Αυστρίας. Παρουσία προφανώς και του Πρίγιοβιτς, για τους φίλους του ΠΑΟΚ το λέω αυτό. Στο 0-0 και το Ιταλία-Ολλανδία, οι δύο μεγάλες απούσες του Μουντιάλ της Ρωσίας. Πάμε σε ένα break στα 33 λεπτά μετά τις 10 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, ένα βροχερό βράδυ. Ένα βράδυ που. Καλά, τώρα μπορεί να σταμάτησε κιόλας. Αρκετά ζεστό. Έτσι, ένα βράδυ που είναι φτιαγμένο για δύο το απόψινό, αν και είναι δευτεριάτικο, βάσει των καιρικών συνθήκων. Λοιπόν, δύο είμαστε κι εμείς, αλλά όχι με τις διαθέσεις που υπονόησα νωρίτερα. Θανάση Κυριανός και Νίκος Παπαδόπουλος. Πίσω τα μικρόφωνα, πέρα θα πάμε μέχρι και τις 12 στην πρώτη κουμπί της εβδομάδας. Άλλες 4 μήνανε για να φτάσουμε Σαββατοκύριακο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα αφήσει για μπάνιο, μετά κύριε, τις 11, δεν ξέρω. Α, παίζει, ε. Ήταν να πάω και αυτό που μας πέρασε. Για πρέπει να πας. Αλλά πολύ. Δεν βόλεψε με την παρέα. Γιατί το Σάββατο δούλευε ο ένας. Την Κυριακή δούλευε ο άλλος. Yeah. Πήγαινε έτσι. Και θα το κανονίσουμε. Πιστεύω τώρα, άμα βολέψει κάπως τα προγράμματά μας, ή Σάββατο ή Κυριακή, θα πάμε κανιά φούρκα. Κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Εγώ έχω να κάνω μπάνιο σε θάλασσα 2 χρόνια πρώτα απ' όλα. Παίρνεις τίποτα? Ούτε στην Κύπρο, ούτε εδώ. Ούτε σε λίμνη. Μόνο στο τέτοιο, μέσα στο στρατόπεδο. Ναι. Λοιπόν. Μουάστε. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το γύρι στο Μαρόκο, να πούμε Μαρόκο-Σλοβακία, δύο με Γιουνές Μπελχαντά. Και ο Πρίγκοβιτς δεν παίζει τελικά, είναι στον πάγκο από ό,τι διάβασα. Ναι, τη Σερβία. Στο φιλικό με τη Χιλή που είναι στο 0-0, στο 85. Ποιο Πρίγκοβιτς τώρα, Ελένη Μπούντου, καλησπέρα. Ακόμη να τον βάλουν, είναι δυνατό. Αυτό περιμένει, φαντάζομαι. Ποιο έχει. Το βλέπει, Ελένη. Όχι, δεν το βλέπω, αλλά βλέπω. Έχουμε εδώ ανοιχτό το live, να δούμε πότε θα μπει, πότε θα βγει. Και θα σηκωθούν, θα πανηγυρίζουν τι Αριστοτέλου. Μπήκε. Έτσι ακριβώς. Σε δύο παιδιά θα έχουμε στραμμένη την προσοχή μας, στον Βάρντα και στον Πρίγιοβιτς. Είναι και ο Τιμπιντάι, ναι. Βεβαίως είναι. Και όχι μόνο είναι, γενικά το όνομά του παίζει πολύ σε διάφορα έτσι, μεταγραφικά δημοσιεύματα. Τώρα το απογευματάκι βγήκε ότι και η Ρίζε Σπορ τον κοιτάει, τον έχει έτσι σε μια λίστα ποδοσφαιριστών που χαρακτηρίζονται ως πάρα πολύ ταλαντούχοι και ότι στο Μουντιάλ αναμένεται έτσι οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας να τους κοιτάξουν ιδιαιτέρως, να τους προσέξουν ιδιαιτέρως, γιατί είναι ποδοσφαιριστές με μέλλον, οπότε μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Βάρντα, ο οποίος και επίσημα σήμερα έτσι βρίσκεται στην 23, είναι στην αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου, και αυτός αλλά και ο Σαλάχ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος του τελικού. Ο Βάρντα, ο οποίος έχει μπροστά του το Μουντιάλ, μπροστά του το Μουντιάλ έχει και ο Πρίγιοβιτς
βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας με τις εθνικές τους ομάδες, οπότε και το καλοκαίρι θα είναι ανάλογο των προσδοκιών, των εμφανίσεών τους, θα το δούμε στο Μουντιάλ. Πάντως με τα γραφικά και οι δύο έτσι παίζουν πολύ, ακούγονται πολύ, αλλά έχουμε πολύ μέλλον. Έτσι από τα σενάρια, τις φήμες, τα δημοσιεύματα και ούτω καθεξής μέχρι να δρομολογηθούν κινήσεις, υπάρχει απόσταση, υπάρχει δρόμος και υπάρχει μπροστά μας βεβαίως ένα καλοκαίρι και αρκετές μέρες πριν ξεκινήσει, πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Για τον Πρίγκιπα υπάρχει ρήτρα, Ελένη? Υπάρχει ρήτρα στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στα 10, ναι. 10 εκατομμύρια, ναι. Εντάξει, δεν φεύγει. Όποια ομάδα δηλώνει διαθέσιμη να βάλει το χέρι στην τσέπη και να καταβάλει το ποσό να. Κοίταξε, 10 εκατομμύρια προσφορά μπορεί να έρθει τίποτα μόνο από Αραβία μεριά. Αλλιώς ευρωπαϊκή ομάδα δεν δίνει 10 για τον Πρίγιοβιτς. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά 10 είναι πολλά. Υπήρχε θέμα το Φεβρουάριο με Πρίγιοβιτς, ναι, που έδιναν κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ οι Κινέζοι. Έφτασε έτσι νομίζω ότι στην Κίνα. Ναι, σωστά και Κίνα, ναι, Αραβία και Κίνα. Η μεταγραφική περίοδος κλείνει 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εκεί λίγο πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, το εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, οι Κινέζοι έκαναν πρόταση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ομάδα μου διαφεύγει, ήρθε πρόταση στα γραφεία της Μικράς Ασίας περίπου στα 8 εκατομμύρια, ένα ποσό το οποίο έφτανε κοντά στη ρήτρα του Πρίγιοβιτς, ναι, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έδιναν 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στον παίκτη. Μάλιστα. Και εκεί έγινε η αναπροσαρμογή συμβολέου του Πρίγιοβιτς, εκεί τον Φεβρουάριο. Τον ανακοίνωσε ο Γιώργος Αβίδης μέσω Instagram ότι ΠΑΟΚ και Πρίγιοβιτς συνεχίζουν μαζί. Το έφαγε η Σέρβια. Πάνω που μιλάμε για τον Πρίγιοβιτς, 0-1. Ναι, είναι που δεν έχουν το κύλιο του ΠΑΟΚ μέσα για να φέρει τις ισορροπίες. Μπορεί τώρα να κάνει κίνηση. Η Χιλή, η οποία δεν θα είναι στο Μουντιάλ, αν και πήρε τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα, είναι μια από τις μεγάλες απούσες. Μπορεί να κάνει κίνηση από τον πάγκο, έτσι. Αργά είναι. Στο 89 είμαστε. Στο 89 είναι? Ναι, ναι, τελειώνει. Λοιπόν, τι λέγαμε, για τον Πρίγιοβιτς, ναι, ότι έδινε 4 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ήταν ποσό αρκετά δελεαστικό για τον παίκτη, για να πιέσει και εκείνος με τη σειρά του να κάνει μια υποχώρηση ο ΠΑΟΚ να πέσει στα 8 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Αλλά τελικά αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ, να παλέψει μέχρι τέλος με την ομάδα του δικεφάλου για το πρωτάθλημα, γιατί ήταν ιδιαίτερα κομβικό το σημείο πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, πριν τα ντέρμπι που ακολουθούσαν στο γήπεδο της Τούμπας, πριν γίνουν τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε και ζήσαμε μέσα στην σεζόν. Από εκεί και πέρα σε μεταγραφικά θα μείνουμε. Δεν έχουμε βέβαια κάτι ιδιαίτερο αυτές τις ημέρες. Είμαστε σε αναμονή, το σημειώσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι οι δύο υποθέσεις, τα δύο ονόματα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για τον ΠΑΟΚ σε μεταγραφικό επίπεδο, είναι αυτό του Βέρμπλουμ και αυτό του Πούκι. Έτσι, πλην του Χατσερίδη θα γίνουν άλλες 3 μεταγραφικές κινήσεις. Αυτό είναι το πλάνο του δικεφάλου. Αλλά βεβαίως αυτά σας τα λέω με δεδομένο και με γνώμονα ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις υπάρχουσες ισορροπίες, στο υπάρχον ρόστερ. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, πολλά διαβάζουμε και από το εξωτερικό για παίκτες που ανήκουν ήδη στην ομάδα του δικεφάλου, για τον Κάμπος, ας πούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Τουρκία. Το σημειώναμε και χθες ότι η Αλάνιασπορ έχει δείξει ενδιαφέρον, φιλοξενείται συχνά πυκνά στα δημοσιεύματα της Τουρκίας. Οι Τούρκοι μάλιστα τις προηγούμενες μέρες έκαναν λόγο και για μια πρώτη συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει φτάσει κάποια επίσημη πρόταση στα γραφεία του ΠΑΟΚ, μιλάμε πάντα για θεωρητικό φιλολογικό επίπεδο. Αν και εφόσον φτάσει μια πρόταση που θα καλύψει και τον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτομάτως αλλάζει και το μεταγραφικό πλάνο. Οι 3 κινήσεις που απομένουν για να γίνουν θα γίνουν περισσότερες, γιατί πρέπει να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό. Πάντως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον για την ώρα, στις υποθέσεις Βέρμπλουμ και Πούκι. Έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις και στους δύο ποδοσφαιριστές, και στον Σουηδό κεντρικό χαφ, και στον Φιλανδό επιθετικό. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει μία άμεση απάντηση, γιατί θέλει μέχρι τις 20 του μήνα, μέχρι τέλος πάντων η ομάδα να επιστρέψει σε ρυθμούς προπονήσεων και να μεταβεί στην Ολλανδία, να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες που υπάρχουν σε μεταγραφικό επίπεδο. Αν και εφόσον δεν προχωρήσουν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ή κάποια από τις δύο, προφανώς και υπάρχει εναλλακτικό πλάνο, προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες για την ώρα δεν έχουν ενεργοποιηθεί, δεν έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις, γιατί όπως είπα και πριν, προτεραιότητα είναι αυτοί οι δύο και ένας ακόμη ποδοσφαιριστής.
Όλα αυτά βεβαίως με αστερίσκο, με προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Βεβαίως περιμένουμε και ένα ξεσκαρτάρισμα στις υποθέσεις των δανεικών. Το νωρίς το απόγευμα η ΠΑΕΠΑΟΚ έβγαλε και έτσι ένα report της σεζόν, τι έκαναν οι δανεικοί μέσα στη χρονιά. Σαφώς από αυτούς που ξεχώρισαν είναι ο Βάρνταμ, είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, για τον Γιαννούλη να πούμε ότι σαφώς ο Ατρόμητος θέλει να τον κρατήσει για δεύτερη σερή χρονιά. Ούτως ή άλλως η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο ήταν για δύο χρονιές. Είναι άκρως ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Περιστερίου από τον Γιαννούλη. Αλλά και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι καλοβλέπει την επιστροφή του. Ο Λουτσέσκου καλοβλέπει την επιστροφή του. Θα δούμε όμως πώς θα γίνει το συγκεκριμένο ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ και ποιες αποφάσεις θα πάρθουν για τους δανεικούς. Αυτά. Τίποτα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ και τίποτα λιγότερο. Να δώσω μόνο για τον Λέοβατς κάτι σχετικό το οποίο βγήκε πριν από λίγο. Σαφώς και ο Λέοβατς είναι μια περίπτωση που ανήκει σε αυτούς που λέμε στους δανεικούς, στο γκρουπ των δανεικών, αλλά δεν υπάρχει στην παρούσα φάση προοπτική να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Γνωρίζουμε όλοι ότι το γυαλί ανάμεσα στον ΚΡΑΤ και τον ΠΑΟΚ έχει ραγίσει, ο Λουτσέσκου δεν τον υπολογίζει και ο ίδιος δεν επιθυμεί την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, η ΡΙΕΚΑ, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού, δεν δύναται να καλύψει οικονομικά τον παίκτη που απαιτεί γύρω στις 400.000 συμβόλαιο και να καλύψει παράλληλα και τον ΠΑΟΚ δίνοντας στους ασπρόμαυρους 300.000. Κάπου εκεί εμπλέκεται και η Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία φαίνεται διατεθειμένη να καλύψει και τα θέλω του ποδοσφαιριστή και του ΠΑΟΚ, αλλά ο Λέοβατς ζητά τραπεζικές εγγύησεις. Η Δυναμό στην παρούσα φάση δεν δύναται να δώσει τις συγκεκριμένες εγγύησεις. Στο κόλπο μπαίνουν και ομάδες από την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο μια κίνηση των ατζέντιδων, μια κίνηση των εκπροσώπων του Λέοβατς για να πιέσει λίγο περισσότερο την κατάσταση και συγκεκριμένα την Δυναμό. Μήπως και μετακομίσει έτσι στην ομάδα του Ζάγκρεπ και παραμείνει βεβαίως στην πατρίδα του και τη νέα σεζόν. Αυτά. Ωραία. Μάλιστα. Οκ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λησμονήσαμε να καλησπερίσουμε τον χορηγό μας, Παράσχος, Ολύμπο 90. Γιατί γελάτε, κύριε Παπαδόπουλε? Κάτι άσχετο, έτσι. Δεν είχε να κάνει με τον Παράσχο. Δεν είμαι μορφή κατά του Παράσχου. Ποτέ με τον Παράσχο, είπαμε. Λοιπόν, το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Έτσι, μπράβο. Γιατί όλο Γουάντα Μετροπολιτάνο μας το λες. Και το υποβαθμίζαν και δεν τη συμπαθούμε την Ατλέτικο και προσωπικά και πιο πολύ από την Ρεάλ. Αλλά όπως και να κάνουμε, άλλο Ρεάλ και άλλο Μπερναμπέου. Λοιπόν, Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνία 2310-227-005. Παράσχο, θα βρείτε εκεί ό,τι χρειάζεται. Ένας επαγγελματίας υδραυλικός και ένας απλός σπίτι νοικοκύρης, από βρύσες, προϊόντα χαλακού, αποχέτευσης, αξεσουάρ και μπαταρίες μπάνιου, ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, λέβητες αερίου κτλ, κτλ. Όλα αυτά στον Παράσχο, στην Ολύμπου 90. Στα μάτς που παίζουν στις καθυστερήσεις Μαρόκο-Σλοβακία 2-1 και τα τρία γκολ μπήκαν από το 59 και μετά, με Ελκαμπή και Γιουνές Μπελχαντά, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Γαλατά Σαράι, το γύρισαν οι Μαροκινοί που παίζουν στο Μουντιάλ, και Σερβία Χιλή 0-1, καθυστερήσει και αυτό με τον γκολ του Μαριπάν για τους Χιλιανούς στο 88. Παιχνίδι στο οποίο ο Πρίγιοβιτς έμεινε στον πάγκο. Δεν ξέρω αν τώρα τα τελευταία λεπτά τον έβαλε αλλαγή ο Μλάντεν Κριστάιτς. Ιταλία-Ολλανδία 0-0. Φιλικό και αυτό. Η παρηγοριά στον άρρωστο και για τις δύο που δεν απέξουν στη Ρωσία. Στην Ιρλανδία Cobb Ramblers Galway 0-0. Και στην Ισλανδία στην πρώτη κατηγορία Hafnarfjordur Keflavik 0-1. Φιολνίρ, Βαλούρ, Ρέικιαβικ 0-1 και Γκρίνταβικ, Φίλκερ 0-1. Ό,τι πάρεις σε 0 να βγαίνει. Όπως 0 να λήξει και το φιλικό της Σερβίας με την Χιλή. Έχουμε πλέον τελικό από το Γκράτς της Αυστρίας, όπου διεξήχθη το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Μάλιστα. Πάμε σε ρεπορτάζ. Άραιος. Έχουμε βάλει Power of Love στον αντένα. Βλέπω πολύ ωραία. Εντάξει, να έχουμε κάτι να μας εμπνέει. Λοιπόν, δε εδώ τι γίνεται, φίλε. Δε εδώ. Τι είναι αυτά, ρε. Δε εδώ. Power of Love. Μάλιστα. Βαλαμουτάκι, πάει σύννεφο. Καλό αυτό. Καλό. Ναι. Καλό, δυνατό. Τώρα, πού πάει αυτός, ρε φίλε, χωρίς. Πάτσε κανένα αχινόμπι στην πισίνα. Δηλαδή. Αχινόμπι στην πισίνα. Περπατάει, λέει, και βγήκε από κανένα βούρκο, ας πούμε. Αυτού του άντρε, ρε φίλε, του άτρε. Αυτό το ξενοδοχείο είναι, ρε φίλε. Κάπου στον άθλιο. Αυτή η υπερπαραγωγή. Κάπου στον άθλιο. Αυτού του άτριχου άντρε, φίλε, δεν του μπορώ καθόλου. Άμα δεν έχει ο άντρε, λίγη τρίχα. Λίγη όμω. Λίγη, όχι πολύ. Εντάξει, μην το παρακαλώ. Λοιπόν. Θα βάλω το μεσορροφικό μου μανδύα. Βάλω μανδύα. Λοιπόν. Βάλω και τον μανερμή. Λοιπόν, ο τέτοιος,
Ο από αυτός. Ο ετούτος. Ο ετούτος. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Ο Μακέντα. Έλα, ρε φίλε. Μακέντα. Αυτός και παίξει, φίλε, τρία μάτς με το United και βάλει τρία γκολ και από εκεί και μετά χάθηκε. Λοιπόν, πρόταση, περίπτωση παίχτη που προτάθηκε. 27 χρονών, Ιταλός επιθετικός, τον οποίο όλοι θυμάστε φυσικά από εκείνο το ξεπέταγμα που έκανε στη Manchester United, στην οποία αγωνίστηκε από το 8 στο 14 και συνέχεια αγωνίστηκε σε Σαμπτόρια, QPR, Στουτγκάρδη, Doncaster, Rovers, Birmingham, Cardiff City, Nottingham Forest και σχάτω στην Οβάρα. Προτάθηκε στον Άρη, αλλά όπως σημειώνεται από την ΠΑΕ, είναι μια περίπτωση που δύσκολα θα προχωρήσει. Καθώς, όχι, καθώς όπως βγαίνει από την ΠΑΕ τουλάχιστον, ο Ερέρα έχει άλλες προτεραιότητες για τη θέση του φορ. Γιατί ο Άρης θα ψαχτεί για ένα καλό ξένο ενδεκαδάτο επιθετικό και ο Ερέρα έχει άλλες περιπτώσεις παιχτών σε προτεραιότητα αντί του Μακέντα, του Ιταλού Στράικερ. Είμαστε αναμονή αυτή την εβδομάδα της άφιξης του Ισπανού τεχνικού στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μέχρι την Πέμπτη θα βρίσκεται εδώ πέρα. Ο Πάκο, ναι, για μόνιμη εγκατάσταση. Ο 64χρονος τεχνικός να έρθει και να αρχίσει να τρέχει και κάποια ζητήματα. Όπως για παράδειγμα τη στελέχωση του ρόστερ, που έτσι κι αλλιώς εξετάζει περιπτώσεις παιχτών και έχει μια μεγάλη λίστα με παίκτες που μπορεί να φορέσουν τη φανέλα του Άρη. Κάποιοι, τον οποίο φυσικά μπορεί να φορέσουν τη φανέλα του Άρη την επόμενη σεζόν. Και φυσικά υπάρχει και η σημαντική κρεμότητα, αλλά σημαντική, με τα συμβόλαια τα οποία λήγουν. Γιατί είναι 17 στον αριθμό. Βέβαια υπάρχουν επαφές ήδη με τον Σόζα και τον Πλατέλα. Αν εξαιρέσουμε αυτούς δύο, νομίζω ότι με τους υπόλοιπους δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική επίσημη επαφή για το μέλλον τους στην ομάδα. Και κυρίως αναφέρομαι σε αυτούς που πρόθεση της διοίκησης είναι να παραμείνουν. Θα έρθει και ο Ερέρα στην Θεσσαλονίκη και θα πάρει και τις τελικές του αποφάσεις, έχοντας εικόνα για το ρόστερ και έχοντας παρακολουθήσει τους ποδοσφαιριστές που το απάρτιζαν την φετινή σεζόν. Για τον Πλατέλα, αυτό το οποίο προέκυψε μέσα από το Κύριακο είναι ότι όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα δώσουν τα χέρια για τη νέα χρονιά. Εξελίσσεται καλά η υπόθεση του 29χρονου Extreme. Με το Σόζα είναι λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Ο Πορτογάλος, βασικά να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξε επαφή του μάνατζερ του Πορτογάλου, του Ήλια Ίβιτς, με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και οι δύο πλευρές παραμένουν ανυποχώρητες. Ο Άρης στα χρήματα που έχει προσφέρει δεν ανεβαίνει, όπως και ο Σόζα δεν υποχωρεί στις απαιτήσεις του. Mm-hmm. Συν ότι με τον Πορτογάλο υπάρχει και λεπτομέρεια ότι διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις γενικότερα ο Σόζα πέραν του οικονομικού. Κάποιες επιφυλάξεις που έχουν να κάνουν με ζήτημα το οποίο είναι γνωστό και το έχουμε αναφέρει, με τη λειτουργία της ομάδας. Γιατί το λέγαμε και δεν είναι μυστικό, ότι ο Άρης φέτος δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Και ο Πορτογάλος αυτό το πρόσεξε. Εντάξει, και είναι ένας παίχτης που προέρχεται από μια χώρα όπως η Πορτογαλία, που είναι αλλιώς τα δεδομένα. Έχει θητεύσει και σε μια χώρα όπως το Βέλγιο, που είναι πολύ διαφορετικά δεδομένα. Θέλει και ένα διαφορετικό περιβάλλον. Εντάξει, ο Άρης από του χρόνου, καλώς εκόντων των πραγμάτων, θα αλλάξει και αυτό το κομμάτι. Θα έχει ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον για τον κάθε ποδοσφαιριστή, προκειμένου να δουλεύει απερίσπαστος και χωρίς να αποσπά την προσοχή του από άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως έγινε τη φετινή σεζόν. Ο παίκτης θα αναμεταβεί σήμερα στην Αθήνα και να έχει μια συνάντηση με τον Ήλια Ίβιτς, προκειμένου να ενημερωθεί για τα όσα συζήτησε ο Σέρβος Ατζέντης και άλλοτε παίκτης του Άρη με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τελικά δεν πήγε, θα φύγει αύριο το πρωί ο Πορτογάλος, πετάει για Αθήνα που θα παραμείνει για δύο μέρες. Θα συζητήσουμε με τον μάνατζέρ του και νομίζω ότι από αυτή τη συνάντηση του Σόουζα με τον Ήλιτς, αυτά που θα ακούσει ο Πορτογάλος από τον ατζέντη του, θα πάρει και νομίζω και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα ρίξει νερό στο κρασί του ή αν θα αποφασίσει ότι θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του και όχι στον Άρη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το παρατηρώ τις τελευταίες ώρες, ένας αδικαιολόγητος τώρα πόλεμος και μια κριτική στο Σόουζα χωρίς λόγο, εντάξει, είναι ένας παίχτης που ο Άρης τον βοήθησε να επανέλθει ξανά ποδοσφαιρικά στο προσκήνιο. Σίγουρα τον βοήθησε. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κατηγορήσουμε τον παίχτη για τα θέλω του και το τι ζητάει από την ποδοσφαιρική του καριέρα. Άμα θέλει αυτά τα χρήματα και ο Άρης δεν τα δίνει, μπορεί να πάει να τα βρει αλλού και θα χωρίσουν οι δύο πλευρές σαν φίλοι.
το να βγαίνουμε και να βρίζουμε το Σόουζα και τον κάθε Σόουζα δεν έχει καμία λογική. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτές τις λογικές των προηγούμενων χρόνων. Αν είναι να φύγει ο ποδοσφαιριστής, θα φύγει ως φίλος. Αν είναι να μείνει, καλώς να μείνει. Στον Άρη το θέλουν και ο ίδιος θέλει να μείνει. Απλά υπάρχει αυτή η διαφορά. Συν κάποιες επιφυλάξεις, θα αναφέρω ξανά, του ποδοσφαιριστή γενικότερα. Με άλλα ζητήματα πέραν του οικονομικού. Δεν θα βγαίνουμε και θα βρίζουμε τώρα χωρίς λόγο το Σόουζα και να το αποκαλούμε αχάριστο κτλ. Δεν είναι ο Σόουζα. Πριν 1,5 χρόνο ήρθε στην ομάδα. Δεν γεννήθηκε στη Χαριλάου. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι και κοιτάει και το μέλλον του στην τελική. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής κοιτάει το μέλλον του. Και μόνο αχάριστος δεν είναι ο συγκεκριμένος, να ξέρετε. Με την αγάπη που έχει δεχθεί από τον κόσμο κτλ. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα στη μέση του επαγγελματικού ποδόσφαιρου. Δεν είναι μόνο η ρομαντική πλευρά που θέλουν να βλέπουν κάποιοι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Θανάση. Καθόλου, φίλε. Έτσι είναι. Μάλιστα, επαυξάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει λίγο κάποια πράγματα. Όπως το ποδόσφαιρο είναι αγοράζω και πουλάω. Το λάθος που έκανε ο Άρης πριν πολλά χρόνια. Έπρεπε να πουλήσει. Και τώρα, άμα φέρει έναν, δύο, τρεις παίχτες καλούς και αναδειχθούν του χρόνου και έρθουν ομάδες και τους ζητήσουν και σου δώσουν και ένα καλό ποσό. Μπακίρι, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Και είναι προς το συμφέρον της ομάδας, θα τους κάνεις μια ωραία κορδελίτσα και θα τους δώσεις. Πακέτο. Και θα βρεις άλλους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπετε τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ευρώπη πουλάνε. Έτσι, ομάδες όπως η Παρί, όπως η Ρεάλ, όπως η Μπαρτσελόνα πουλάνε. Δεν θα πουλήσει ο Άρης. Αλλά αφήνει μια κουβέντα μακρινή για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι περιμένουμε την άφηξη του Ερέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Σόουζα, ο οποίος θα πάει αύριο στην Αθήνα. Περιμένουμε με τα γραφικά κάποιες έτσι πρώτες περιπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να καταλήξει ο προπονητής του Άρη. Η προετοιμασία, όπως φαίνεται, πάει να ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου, να γίνει πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημο πρόγραμμα από την ΠΑΕ, αλλά αυτό προκύπτει ως πληροφορία είναι ότι μάλλον πάμε για 2 του Ιούλη, με την ομάδα να προπονείται για μία εβδομάδα στο Ρήσιο και στη συνέχεια να αναχωρεί για τα 3-5 πηγάδια που θα κάτσει κοντά στις 2 εβδομάδες, θα έρθει, θα παίξει το φιλικό με την ΑΕΚ και συνέχεια θα αναχωρήσει για το εξωτερικό, ή τη Βόρεια Ιταλία ή την Ολλανδία. Εκεί θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Και στην Ολλανδία μπορεί η ομάδα να πάει στην Ιταλία, αλλά ακόμα και αν πάει στην Ιταλία, θα μεταβεί στην Ολλανδία κατά πάσα πιθανότητα για να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Με μπέρδεψες. Ράκου. Θα πάει η Βόρεια Ιταλία ή η Ολλανδία. Απλά. Και η Ιταλία να πάει. Θα πάει μετά Ολλανδία, ναι. Λοιπόν. Κατάλαβε. Εμείς θέλαμε να γίνει, αλλά ναι. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ. Τι μιλάω τόση ώρα, δηλαδή με πιάσε ένα εξάλεπτο σοβαρότητας. Θυμίζεις ταξιδιωτικό πράγμα. Εμείς τους έχουμε βγάλει ένα πακέτο, καλό που είναι και για Ιταλία και... Καλά περάμε. Σε καλό θα πάει. Ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν... Δώσε λίγο μουσική. Θέλω να είμαι σοβαρός και δεν με αφήνουν οι κύριοι, κύριε, καταλαβαίνετε, εντάξει. Αυτό λέει, όπα. Το κοτόπουλο παλεύει. Θα βγει καμιά φτερούγα. Πεθαίνεις, ε, σχολάς, ε. Σχολάρι. Τι ώρα, ώρα θανάτου που είσαι στα χειρουργεία. 11 και 3 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τελικά Ιταλία θα πάνε ή Ολλανδία ή και τα δύο. Τι πακέτο βγάλατε? Η μη διατροφή ή όλα ή all inclusive. Λοιπόν, θα την κάνουμε την εκπομπή ή όχι? Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προετοιμασία. Θα ξέρουμε μέσα στις επόμενες μέρες επίσημα. Να πάνε Ιταλία. Για να πάνε Ολλανδία. Αλλά υπογραμμίζουμε ότι και Ιταλία να μην πάνε. Ολλανδία θα πάνε σίγουρα. Θα ξέρουμε μέσα στις επόμενες μέρες οι ημερομηνίες επίσημα την ΠΑΕ.
και για την έναρξη προετοιμασίας και για το διάστημα που θα βρεθεί η ομάδα στα 3-5 πηγάδια. Διάλειμμα. Αυτές οι δηλώσεις, ρε φίλε, του, του παρόντου του Δεσσαϊκού. Καλά, δεν το φτάσεις και σε όσα χρόνια και να, το, και να τα ακούσεις, δεν το πιστεύουν τα αυτιά σου, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, δηλαδή αυτό, ρε φίλε, και επίτηδες να θέλεις να το κάνεις, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει, πρέπει να, να τελούσες σε καθεστώς πλήρους συγχύσεις ο εγκεφαλός. Εντάξει, δεν τον μπέρδεψε τόσο πολύ. Όπως και να έχει, ναι. Για να συνεχίσω το ρεπορτάζ του Άρη και να το τελειώσω, και αφού ξεθόλωσε λίγο το κεφάλι μου, και για να τα πούμε σωστά, είναι πιθανό η ομάδα να βρεθεί στην Ολλανδία για να δώσει 3-4 φιλικά. Μπορεί να πάει και Ιταλία. Εντάξει, τώρα μπορεί. Είναι... μπορεί. Το έθεσε σωστά τώρα. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τα του Άρεος, γιατί πριν μας έπιασε λίγο, μας έπιασε λίγο αυτό το νευρικό. Σήμερα ορίστηκε ο τελικός της K19, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη το ερχόμενο Σάββατο στις 4.30 στο γήπεδο των Σπάτων, στον τελικό του πρωταθλήματος νέων της Football League, για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Άρης που παίζει για δεύτερη σερή χρονιά στο τελικό, είχε παίξει και πέρσι με τον Όφη, είχε τηθεί από τους κριτικούς σε εκείνο το μάτς και θέλω να πάρουν και τεκνόμαρο φέτος την ρεβάνση. Στις 4.30 θυμίζω το Σάββατο στο γήπεδο των Σπάτων. Αρχικά είχε προκριθεί η περίπτωση της Καλυθέας και της Λεωφόρου. Τελικά όμως επιλέχθηκε το γήπεδο των Σπάτων και προσθέτω όσον αφορά την πρώτη ομάδα και κλείνω ότι εντός των επόμενων ημερών θα είναι στη διάθεση του κόσμου και τα εισιτήρια διαρκείας. Η ενημέρωση πάει να αναφέρει ότι μέσα αυτή την εβδομάδα θα τεθούν στη διάθεση του, του κόσμου και είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια πρώτη θα είναι βασικά μια πρώτη σφιγμομέτρηση, γιατί διότι για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο όνομα κράχτης ή κάτι που μπορεί να ενθουσιάσει περισσότερο τον κόσμο. Σίγουρα μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι ενθουσιασμένη μόνο με την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της θέση και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση των φίλων του Άρη σε αυτές τις πρώτες μέρες των διαρκείας. Στην ΠΑΕ ελπίζουν να είναι μεγάλη και για οικονομικούς λόγους και όχι μόνο βέβαια. Ήδη λένε ότι υπάρχουν κάποιες προεγγραφές. Πάντως δικό μου σχόλιο είναι ότι στον Άρη δεν γίνεται να περιμένουν μόνο τα διαρκείας για έσοδα. Προφανώς. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρεθούν κι άλλοι οικονομικοί πόροι αυτή τη στιγμή και να φανεί τελικά αν ο Θόδωρος Καρυπίδης μπορεί να πάει μόνος στο καράβι ή όχι. Για την ώρα πάντως πορεύεται μόνος. Υπάρχει φυσικά το θέμα με τους Αμερικανούς, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Σακίβιτς. Είναι πιθανό μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας ή τις αρχές επόμενες ο κύριος Καρυπίδης να μεταβεί στις ΗΠΑ και στη Φιλαδέλφια για να βρεθεί με τους δύο άντρες, που δεν αποκλείεται να ρίξει το τραπέζι και το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό εμπλοκή τους στο μετοχικό σχήμα της ΠΑΕ. Νομίζω ότι για να πιστεί ο Καρυπίδης και να πουλήσει θα πρέπει να είναι για ένα ποσό άνω των 5-6 εκατομμύρια ευρώ σίγουρα. Αλλιώς δύσκολα θεωρώ ότι θα πουλήσει. Και γενικότερα και να εμπλακούν οι συγκεκριμένοι δύο, έχω την αίσθηση ότι ο Καρυπίδης θέλει να διατηρήσει το κουμάντο φέτος. Θέλει να το πω έτσι λίγο λεκά, θέλει να το ζήσει. Γιατί 3 χρόνια βίωσε και αυτός ως πρόεδρος τα 2 τελευταία και έφορος την πρώτη χρονιά μια δύσκολη κατάσταση, έβαλε λεφτά και η φετινή χρονιά είναι και δική του δικαίωση. Και έως ένα βαθμό δικαιολογημένα θα πω εγώ θέλει να το ζήσει. Θέλει να το ζήσει πώς δηλαδή, με πουράκλα ξέρω εγώ εκεί στα επίσημα δεν να... Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι ρε Θανάση. Σταυροπόδι με την κάλτσα να φύγει. Το εννοώ ότι τώρα που, είναι, που ήρθε καλή χρονιά και αυτό το οποίο περίμενε δεν θέλει να παραδώσει τον έλεγχο της εταιρείας. Ναι. Θέλει να την κρατήσει αυτός. Το θέμα όμως είναι αν μπορεί να την κουμαντάρει και μόνος του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα περιμένουμε να δούμε, να πάει με το καλό στην Αμερική, αφού έρθει ο Ερέρα στην Θεσσαλονίκη και θα τακτοποιηθούν και κάποιες άλλες εκκρεμότητες αγωνιστικού και μη περιεχομένου και συνέχεια ο κύριος Καρυπίδης θα ταξιδέψει μέσα σε επόμενες μέρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Φιλαδέλφια. Και κάπως έτσι κλείνουμε το ρομπορτάζ του Άρη με περιπετειώδη τρόπο σήμερα και πάμε στον Ηρακλή
Πριν πάμε στο Ηρακλή, ναι, θα βάλω και ένα κουιζάκι. Επειδή τώρα έβλεπα από το site της FIFA επίσημες και τις 32 αποστολές που ανακοινώθηκαν σήμερα, θα βάλουμε έτσι ένα κουιζάκι. Ποιοι είναι οι δύο πιο κοντοί, με βάση επίσημα εγγραφά της FIFA, παίκτες ανάμεσα στις 32 αποστολές που θα ταξιδέψουν στη Ρωσία για το Μουντιάλ? Όχι, φίλοι, υπάρχουν πιο κοντοί. Πιο κοντοί από μένα? Υπάρχουν πιο κοντοί, ναι, ναι, ναι. Αρκετοί, αρκετοί. Ας πούμε, το μυαλό πολλών θα πάει στο Μέση, έτσι, είναι ο πιο γνωστός κοντός. Ο Μέση είναι 70, δεν είναι πιο κοντός. Υπάρχουν αρκετοί άλλοι πιο κοντοί από τον Μέση. Λοιπόν, ψάχνουμε τους, για την ακρίβεια είναι δύο που έχουν το ίδιο ύψος, τα ίδια εκατοστά, μετρημένα από την FIFA. Εδώ στα εκατοστά τουλάχιστον. Τα εκατοστά, 1,65. Άντε. Είναι πιο κοντοί. Ο Ιβάν που έπαιζε παλιά στον Άρη πρέπει να ήταν 1,63, 1,64. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ούτε. Πιο ψηλός, ναι. Ένα 1,67 και έτσι. Ναι. Πάντως τώρα εδώ βλέπουμε, με βάση τα επίσημα έγγραφα της FIFA, δύο είναι οι πιο κοντοί παίκτες του Μουντιάλ. Εντάξει, δεν παίζουν σε ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν λογικά. Τι λογικά, δεν θα πρωταγωνιστήσουν, θα το δούμε και αυτό. Και ψάχνουμε έτσι, άμα μπορείτε, άμα ξέρετε τι και πώς τα λοιπά. FM γινόταν το μήνυμα αποστολή στο 54526 ή ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-287-38, είτε μέσω Facebook στους λογαριασμούς μας. Λοιπόν, ενημέρωση παραμουντιαλική από Παύλο Ραπτόπουλο. Οι δύο πιο κοντοί ποδοσφαιριστές που μου πατήσει στο πόδι στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Τάισον του ΠΑΟΚ και ο Φελίπε Σανσόν του Άρη. 1,64 και οι δύο 1,64. Ναι, οι πιο κοντοί στο Μουντιάλ είναι 1,65. Ο Αντώνης λέει Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά, όχι, δεν είναι στην αποστολή ο Βαλμπουενά της Γαλλίας. Ναι. Κάπου, ναι, ο Βαλμπουενά είναι ζουμπάς ολικής. Στη γη προχιόνισε. Και Τζον Κόρφας, ναι. Ο Τζον Κόρφας ήταν από τους πιο κοντούς μπασκετμπολίστες και από τους καλούς μπασκετμπολίστες. Ναι. Λοιπόν, ο Βαλμπουενά δεν είναι καν στην αποστολή της Εθνικής Γαλλίας. Η Γαλλία που έχει από τα πιο πλήρη ρόστερ ίσως και όλου του Μουντιάλ και για μένα συγκαταλέγεται στα δυνατά φαβορί για κατάκτηση. Τους βλέπω τους Γάλλους να πηγαίνουν πολύ καλά στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, σε λίγο δηλαδή, γιατί από Ηρακλή δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Να πούμε καταρχήν ότι τελικά στα φιλικά Μαρόκο-Σλοβακία 2-1, Σερβία-Χιλή 0-1. Τελικό στην Ιρλανδία Cobra Ramblers Galway 0-0. Στην Ιταλία, όχι στην Ιταλία, δεν ξέρω που γίνεται, αν γίνεται στην Ιταλία. Νομίζω δεν γίνεται στην Ιταλία το φιλικό αυτό. Ιταλία-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Τζάτζα στο 67. Οι Ιταλοί που παίζουν με 10 από το 69 λόγω τη αποβολή του Κρισίτο, του αμυντικού τη Zenit. Στο 79 είμαστε, 1-0 Ιταλία. Και στην Ισλανδία, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Χάφνια Φιωρντούρ Κέφλαβικ 1-2, Φιόλνιρ Βαλούρ Ρέικιαβικ 0-1 και Γκρίνταβικ Φίλκιρ 0-1. Όσον αφορά στα του Ηρακλή, φυσικά για μεταγραφές μην περιμένετε ακόμα να μιλήσουμε. Μια είδηση που αφορά το μεταγραφικό εντός αγωγικών ρεπορτάζ είναι ότι όλος ο βασικός φετινός κορμός της ομάδας έχει θέση ως προτεραιότητά του να παραμείνει στον Ηρακλή. Επαναλαμβάνουμε ότι οι παίκτες έχουν φύγει σε διακοπές από την περασμένη εβδομάδα και περιμένουν ενημέρωση, ένα τηλέφωνο δηλαδή, από τον Τάσο Κατσαμπή ή τον Σπύρο Παξεβάνο για να τους πούνε ότι όντως συνεχίζουμε και του χρόνου στη Β' Εθνική Ελλάδα να υπογράψουμε συμβόλαια, καθώς πλέον πρέπει να υπογράφουν συμβόλαια, καθώς μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία, τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι, κατά πόσο είναι επαγγελματική κατηγορία Football League. Εδώ και την Super League έχουμε κάποιες ενστάσεις, σε κάποιες ομάδες τουλάχιστον. Αυτό δήλωσε και ο MVP της φετινής ομάδας, ο Χρήστος Δρόβας, ότι η προτεραιότητα του φυσικά είναι να παραμείνει στον Ηρακλή και όνειρό του να ανεβάσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στην ομάδα στην φυσική της θέση. Ο Χρήστος Δρόβας που θα δώσει και αυτό το παρόν στο Ηρακάμπ, το οποίο ξεκινάει σε δύο εβδομάδες ακριβώς από σήμερα, στις 18 Ιουνίου, στην πρώτη Δευτέρα δηλαδή μετά το κλείσιμο των σχολείων, 18 με 24 Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε, 10 αθλήματα θα μάθουν τα παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι υπάρχει δυνατότητα και για πιο αργά, μέχρι τις 5 παρατέταρτο, να κρατάνε τα παιδιά εκεί στην περιοχή των Χορτατζίδων. Η Βανόφη, ο Κατσάνη, ο Χορτατζίδες και η πισίνα που είναι πίσω στο Top Fitness Club, αν δεν κάνω λάθος. 10 συνολικά αθλήματα από προπονητές, γυμναστές, αλλά και
αθλητές είτε νυν είτε πρώην, μεταξύ αυτών και κάποιοι Ολυμπιονίκες του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, της οικογένειας του Ηρακλή γενικότερα, με πλήρη γεύματα, πρωινό κολατσιό και μεσημεριανό, με πλήρη ρουχισμό. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Είναι το πρώτο Ηρακάμπ του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής και ας ελπίσουμε να υπάρχει συνέχεια και κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο μια περίοδο όπως είναι φέτος, 18 με 24 Ιουνίου, αλλά να υπάρχουν και περισσότερες περίοδες που συμβαίνει και στις κατασκηνώσεις. Λοιπόν, μια είδηση από το βόλεϊ έχει να κάνει με την ανανέωση της συμφωνίας με τον βοηθό του Γιάννη Ορφανού, λοιπόν, τον Στέφανο Νανά, ο οποίος θα συνεχίσει και αυτός μαζί με τον Γιάννη Ορφανό του χρόνου στον πάγκο του βολεϊκού Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος θα παίξει και Ευρώπη τη νέα σεζόν στο βόλεϊ. Και κάποια άλλη έτσι είδηση αμάν αμάν όπως λέμε δεν υπάρχει. Εντάξει, στον ποδόσφαιρο του Ηρακλή υπάρχει ένα θεματάκι. Όχι θεματάκι, βασικά υπάρχει αναμονή πολλών είτε οπαδών είτε ανθρώπων γύρω από την ομάδα σχετικά με την επιστροφή του Παύλου Μυροφορίδη, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς και αυτός έχει θέσει αυτόν στην διάθεση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα πρέπει να του παρουσιάσει και ένα συγκεκριμένο ελκυστικό πλάνο, να του κάνει και μια καλή ικανοποιητική οικονομική πρόταση και ευχής έργων θα είναι ο Παύλος Μυροφορίδης να επιστρέψει στον Ηρακλή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ο μέτρ των ανόδων. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχω να... Και να πούμε φυσικά, να επενθυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και νέα συνάντηση των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού Ηρακλή με τον κύριο Υφυπουργό, με τον κύριο Βασιλιά, τον Υφυπουργό. Κύριε Υπουργέ! Κύριε, λοιπόν, με τον κύριο Βασιλιά, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος και σήμερα επέμεινε στο πλάνο της αναδιάρθρωσης. 2-31-0-2-7 και 3-8. Ανοιχτές οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Θανάση, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, θα μου πεις. Μάλλον δεν θα ξέρεις. Για πες. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και υποθετική. Ναι. Ναι. Πριν καμιά εβδομάδα ναι. Βγήκε ένα ρεπορτάζ ναι. από ένα site κυβερνητικό. Ναι, το στοκόκκινο.gr. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Με αυτό η Θεσσαλονίκη και οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή ασχοληθήκανε καθόλου? Ασχοληθήκανε νομίζω στο μέτρο του επιτρεπτού, να το θέσω κάπως έτσι. Γιατί όταν βγαίνει μια είδηση σε... Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα σου το πω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι μια είδηση που αφορά τον Ηρακλή, το ποδόσφαιρο, και βγαίνει για πρώτη φορά, βγαίνει σε αποκλειστικότητα από ένα site το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό, δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, έχει να κάνει ουσιαστικά με το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Είναι το site του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ξεκάθαρα για, πράγματα. Γι' αυτό σου κάνω και την ερώτηση αυτή. Άρα, γι' αυτό σου λέω ότι βγήκε, δόθηκε δημοσιότητα και χρόνο σε ενασχόληση από τους ρεπόρτερ του Ηρακλή στο μέτρο του επιτρεπτού, γιατί η κατάσταση μυρίζει, χωρίς να είναι αυτό απαραίτητα κακό, μυρίζει μία, πώς θα το πω τώρα, μία, όχι διορισμένη έτσι, επενδυτική ομάδα, μυρίζει κάτι ας πούμε που σαν φυτευτό. Δεν λίγο άκομψο μπορεί να ακούγεται και επαναλαμβάνω μπορεί να μην είναι κακό, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής χρειάζεται οικονομική ενίσχυση μεγάλη, έτσι είναι αυτό δεδομένο. Για μένα δεν είναι το θέμα το τι μυρίζει. Το θέμα είναι ότι αν ψάχτηκε, αν ας πούμε κοιτάξει. Κοίταξε, η ρεπόρτερ του Ηρακλή προφανώς και το ψάξανε. Αλλά κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά δεν ενημερώνει κανένα. Να σου πω γιατί δεν ενημερώνει. Δεν ενημέρωσαν οι ρεπόρτερ του Ηρακλή, προφανώς, γιατί δεν κατέστη δυνατό να βρουν περισσότερα στοιχεία. Και επειδή εγώ την περασμένη εβδομάδα παραβρέθηκα στο Κατσάνιο, την περασμένη Πέμπτη. Και εγώ ήμουνα. Ναι, είδες ότι δεν δώσανε πολλά. Όχι, δεν δώσανε πολλά στοιχεία. Δεν δώσανε τίποτα ουσιαστικά προς τα έξω. Πήγαμε εκεί πέρα για να μας πούνε ότι δεν μπορούν ναι, να μας πούνε τίποτα. Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Όπως τα λες είναι. Αλλά και εμένα δεν μ' άρεσε. Αλλά καταλαβαίνω, δηλαδή, αν είναι να γίνει κάτι καλό, ας περιμένουμε και 5-10 μέρες παραπάνω. Και ας μην ξέρουμε τι συνεννοήθηκαν με τον Βασιλιάδη και τι και πώς κτλ. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ επειδή βγήκε από αυτό που είπες εσύ, ναι. Βγήκε από ένα site το οποίο ναι. δεν ασχολείται με αθλητικά. Δεν ναι, άρα για να βγει από το site του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι είναι μια πληροφορία εκ των έσω από κυβερνητικά ναι. στελέχη προς τους δημοσιογράφους του εν λόγω site. Σου λέω, δεν είναι απαραίτητος κακό,
Αλλά ναι, χρειάζεται, παιδί μου, επειδή και πολλά έχουμε τραβήξει το τελευταίο διάστημα, είτε με φυτευτούς, με διορισμένους, είτε με διάφορους άλλους μυστήριους που ήταν από Καναδά και δεν συμμαζεύεται, καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Κοίτα τώρα, εντάξει, είναι, κακά τα ψέματα, όλοι οι μεγαλοπαράγοντες αυτή τη στιγμή είναι φυτευτοί. Οι περισσότεροι, ναι. Όλοι, εντάξει. Και φυτευτοί να μην είναι, ήρθανε με πρόσχημα τον αθλητισμό. Ακριβώς, ναι, εντάξει. Ακριβώς έτσι. Αυτό ακριβώς. Το οποίο επίσης δεν είναι απαραίτητος κακό. Μακάρι να είναι για καλό, ας πούμε. Αλλά δεν κάνει έτσι. Δεν με κάνει. Γιατί ακόμα και τώρα είναι πρώτη είδηση, κατάλαβες, τα αθλητικά. Ναι. Του συγκεκριμένου site. Ναι. Σου λέω, προφανώς δεν βγήκαν λεπτομέρειες προς τα έξω. Σίγουρα θα το ψάχνανε πρώτη του Ράκλη. Δουλειά τους είναι. Δεν αμφιβάλλω καν επ' αυτού. Αλλά προφανώς υπάρχει σιγή ηχθείως και στο συγκεκριμένο κομμάτι του ρεπορτάζ. Όπως δεν έχουν βγει λεπτομέρειες και από το ραντεβού του Βασιλιάδη με τους ανθρώπους της διοίκησης. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Ό,τι θα κυκλοφορήσει θα το αναλύσουμε. Έχεις καμιά ιδέα για τον πιο κοντό παίκτη του Μουντιάλ? Πάει κάπου το μυαλό σου ή το γνωρίζεις? Όχι. Εντάξει. Καλώς. Θα το βρωμίσουμε αργότερα. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ακούγεστε πολύ μακριά. Ναι. Όχι, δεν είναι καλή γραμμή. Λοιπόν, κλείστε. Οπα. Έλα. Έλα τώρα ακούγεστε. Ανάση. Έλα, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Έλα, ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, η υπόθεση σας, κύριε Κυλώνη, είναι μια ελληνική υπόθεση, κλασική, της Ελλάδος. Α, για τους φερόμενους ως επενδυτές, λες? Ναι. Είναι μια κλασική ελληνική περίπτωση που την έχουμε ζήσει στη δεκαετία του 90 με τα ηχηρά ονόματα που με κυβερνητικές προτροπές ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη για 4-5 χρόνια, έκαναν αυτά Κοντομινάς με τη Λινέως. Μπράβο, έκαναν αυτά που έκαναν. Κάποιοι νομίσανε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθανε για κάτι άλλο. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήρθανε για αυτό που θέλαμε οι πολλοί, αλλά για να κάνουν τις δικές τους προσωπικές δουλειές, τις επιχειρήσεις τους και ό,τι άλλο προς όφελός τους, και τις ομάδες τις παρατήσανε. Και μετά κάνανε και τους καμπόσους, γιατί μας είπαν ότι μας βάλαν υπογραφή για να μας σώσουν κιόλα. Πάμε παρακάτω, κλείνουμε αυτή την παρένθεση, ανοίγουμε κάτι άλλο. Εύχομαι, αφού είμαι στην Ελλάδα, η ομάδα σου να βρει τη λύση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι μια ελληνική λύση που πάντα γίνεται έτσι, κάπως έτσι. Το τι θα γίνει θα το δείξει συνέχεια. Πάμε λίγο στη δικιά μου ομάδα, κύριε Παπαδόπουλε. Ορίστε. Νομίζω ότι νομικά για 3 χρόνια δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλομέτοχος στην ΠΑΕ άλλος εκτός του κυρίου Καρυπίδη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Τα πρώτα 3 χρόνια πρέπει να παραμείνει σε αυτό, ναι. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, μη με διακόπτω. Πρόσεξε! Όχι μεγαλομέτωχο. Εγώ δεν είπα να αναλάβουν αυτοί. Περίμενε, αγόρι μου. Εγώ είπα να μπουν αυτοί. Έχει διαφορά. Είμαι καλά στον ηρμόδο και ψώμα. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που αυτό θα είναι ο μεγαλομέτωχος, άρα ό,τι θέλουν να κάνουν και ό,τι θέλουν να πάρουν από μετοχές θα είναι το μικρότερο ποσοστό έναντι του κυρίου Καρυπίδη. Ναι, αλλά ο Σακίβετς θέλει τον έλεγχο του αγωνιστικού. Ναι. Εγώ πιστεύω, το δικό μου το φτωχό το μυαλό λέει, ότι θα του προτείνει ο κύριος Καρυπίδης ότι επειδή είναι έτσι ο νόμος στην Ελλάδα, πάρτε το 20%, 25% για 1-2 χρόνια και μετά πάρτε την πλειοψηφία των μετοχών. Θεωρητικά, επειδή αυτά για τους άλλους φαντάζουν κάπως, άρα κάπου εκεί θα κολλήσει το θέμα και λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό ότι δεν θα γίνει τίποτα. Λέω εγώ. Είναι πιθανό. Μακάρι να υπάρχει κάτι άλλο. Νομικά λοιπόν λέξη να πουλήσει δεν υπάρχει. 3 χρόνια δεν μπορεί να πουλήσει. Μπορεί πάλι να κάνει αύξηση με το ηχού κεφαλαίου και να μπουν. Πάλι νομικότερ τύπη. Μπορούν όμως. Μπορούν. Νομικό τερτύπη, λέω. Ναι, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν σου είπα να πάει ο Καρυπίδης πουλήσει αυτές τις μετοχές. Δεν θα έχει πρόβλημα. Θα προκηρύξει μια αύξηση με το ηχοκεφαλαίο καινούργια. Θα βάλουν λεφτά αυτοί οι δύο και θα μπουν μέσα.
Και τότε πόσο νόμος λέει ότι για 3 χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει χέρια η ομάδα. Άμα δεν μπορούσε να γίνει, Ρεθανάση, δεν το συζητούσαν. Είσαι σίγουρος ότι αυτό συζητάνε? Το συζητάνε και αυτό. Το συζητήσανε και αυτό. Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Ότι υπόθηκε και αυτό. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σου είπα, θα το ξαναπώ, μέχρι την αρχή το παγκόσμιο κύπελο είναι οι πιο κουραστικές μέρες, γιατί οι μανατζαρέοι κάνουν πάρτι στα site και στις εφημερίδες και στους δημοσιογράφους με 50 ευρώ. Για το Μακέντα. Ποιος Μακέντα, ξέρεις, όταν ακούω ονόματα εγώ, δηλαδή, εντάξει, τι ωραία δουλίτσα, κάποιος λέει ήπια ένα κρασί, κάποιος έβγαλε και ένα περιντάρικο. Με συγχωρείς που σας κατακρίνω, αλλά δυστυχώς η ηλικία μου επιτρέπει να έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα, μα χρόνια ολόκληρα, δεν αλλάζει τίποτα και είναι κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Δεν έχουμε τι να γράψουμε και γράφουμε για να γράφουμε τον κόσμο, συγγνώμη για την έκφραση, για τους πιο κοντούς. Θεωρητικά πρέπει να είναι κανένας Ιαπωνέζος ή Κορεάνος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι δύο οι πιο κοντοί, με ύψος 1,65. Αλλά τώρα... είναι Ευρωπαίοι. Όχι, δεν είναι Ευρωπαίοι. Χιλιανός. Χιλιανός. Ούτε... Οι Χιλοί δεν είναι στο Μουντιάλ. Δεν πήγανε. Δεν πήγανε, όχι. Τους κλέψαν τη θέση οι Περουβιανοί. Περουβιανός. Όχι, δεν είναι Περουβιανός. Έχει και το Περού κάτι ζουμπάδες. Αλλά... αλλά δεν είναι, όχι. Λοιπόν, θα σου θα δώσω τις χώρες. Ο ένας είναι Παναμέζος. Εντάξει, και ο άλλος είναι Σαουδάραβας. Άντε, ναι. Το γύριζα και κάτω άλλο στο Παναμά. Με ύψος 1,65 αμφότερη. Για το Βαλμπουενά που στέλνω πολύ, ο Ματιέ είναι 1,67 και δεν είναι στο Μουντιάλ. Τον έκοψε ο Ντεσάμπ. Δεν τον είχε κάνει στην προεπιλογή. Καλά ρε φίλε, σε λίγο η Γαλλία θα μας βγάλει 3 εντεκάδες αυτή. Τίποτα, έχει μείνει πολύ παιχτούρα έξω. Έχει μείνει. Έχει εξαιρετικά πλήρες ρόστερ η Γαλλία. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Και αν θα βάλουμε τη λογική με την κούραση που έχουν όλοι αυτοί από τις μεγάλες έχουν, ναι, όντως. Μπράβο. Η Γαλλία λοιπόν θα είναι η ομάδα που θα μπορεί και να ρίξει ξύλο, καλώς εννοούμενο. Έχει και τα γλάρια, έχει και δυνατά κορμιά. Και να παίξει δυνατά σε όλα τα παιχνίδια, γιατί μπορεί να έχει αντικαταστάτες εις άξιους. Άρα θα πάει μέχρι... Θα δούμε. Έχει σχετικά δύσκολο μονοπάτι, αλλά πιστεύω ότι εντάξει, μπορεί να το πάει και για ημιτελικά την κόβω σχεδόν σίγουρα. Σίγουρα, τώρα, για μπάλα μιλάμε. Αλλά νομίζω ότι ημιτελικά θα φτάσει. Αλλά να πω και τον πόθο μου 50 χρόνια ρε φίλε, περιμένω αυτή την Αγγλία. Την Αγγλία, Κοίταξε, η Αγγλία νομοτελειακά κάποια στιγμή θα ξαναπάρει Μουντιάλ. Δεν μπορεί. Αγγλία είναι. Αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι θα συμβεί σε επόμενες διοργανώσεις, γιατί να ξέρεις από το χρόνο, από την ερχόμενη σεζόν, και οι Άγγλοι θα σταματάνε, όχι με τις γιορτές, λίγο μετά. Δεν ξέρω. Θα κάνει και η Premier League διάλειμμα. Απλά όχι πάνω στις γιορτές, γιατί είναι παραδοσιακά, παίζουμε στις γιορτές αυτοί. Εγώ παλικάρια θα τη βάλω και τώρα. Την Αγγλία. Ναι. Πολύ ρίσκο. Πολύ ρίσκο. Αλλά... Ναι, κοίταξε, την Αγγλία για κατάκτηση δεν το πιστεύω, αλλά να βγει πρώτο σκόρ ο Χάρι Κέιν είναι στοίχημα που έχει λογική. Για κατάκτηση δεν την πιστεύω. Για κατάκτηση δεν την πιστεύω. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, τώρα για μπάλα μιλάμε, όλα γίνονται. Εδώ πήρε η Ελλάδα Euro τώρα. Τι συζητάμε, δεν την πιστεύουμε και την πιστεύουμε. Άρα λοιπόν, βάλετε, όταν δεν πίνεις καφέ, δεν κάνα ποτάκι πίνουμε που λένε. Δεν ναι. Πίνεις καφέ. Δεν καπνίζεις τσιγάρο. Ρίχτηνα. Κοίτα, άμα είσαι και αγγλόφιλος, ρίχτηνα ρε παιδί μου. Εννοείται. Ναι. Εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή θα το ξαναπάρει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή τι στέλνει για άλλο. Φτάσαμε με τους άλλους που βάρουσαν τα μπέναλτι με τους Γερμανούς και τα πετούσαμε στα πουλιά. Δεν υπάρχει. Φίλε, οι Γερμανοί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου έχουν εκτελέσει νομίζω 18 πέναλτι. Και δεν χάσαν κανένα. Και χάσαν μόνο ένα. 17 στα 18 έχουν. Ναι. Αυτό φίλε είναι τεράστιο κατόρθωμα. Έτσι. Λέει, μπορεί να φαντάζεις στο μυαλό του απλού φιλάθλου ότι είναι εύκολο πράγμα το πέναλτι. Αλλά άμα δεν στηθείς απέναντι τον τερματοφύλακα, είναι ψυχοφθόρα διαδικασία. Πολύ πιο ψυχοθώρα για τον εκτελεστή από τον τερματοφύλακα. Ναι, ο τερματοφύλακας δεν έχει να χάσει. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, αυτό δείχνει κάτι για τον γερμανικό λαό που μπορεί να τον κατακρίνουμε και να λέμε 1002. Αυτό δείχνουν πόσο, ρε παιδί μου, είναι... Πόσο δουλεμένοι είναι.
καταρχήν είναι στο μυαλό. Ναι, γιατί, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, στην αθλητική ψυχολογία οι Γερμανοί δεν παίζονται. Ακριβώς. Καταρχήν ήταν πρωτοπόροι, ήταν ο πρώτος λαός που έριξε πολύ χρήμα και σε επιστημονική έρευνα που είχε να κάνει με την αθλητική ψυχολογία. Η Μπάγερ Μονάχου, αν θυμάμαι καλά. Και πιο παλιά, και από Ανατολική Γερμανία ακόμα. Έχει ψυχολόγο γιατρό τη δεκαετία του 50. Ναι, ναι. Ψυχολόγο. Έχει ψυχολόγο. Έχει ψυχολόγο στα αποδυτήρια. Το 50. Αλλά εντάξει, παιδί μου. Εδώ που λένε Ελλάδα είσαι. Δεν έχεις να πληρώσεις φως, νερό, τηλέφωνο. Τον ψυχολόγο να πληρώσεις. Διάσηση λέει ο Κάριος, λέει και στο τελικό λέει και τα τρώγε. Ορίστε. Διάσηση λέει. Τι διάσηση, ρε φίλε. Αυτό δεν θα ξαναγίνει. Περισσότερο θα θυμάσαι του Κάριους τα πώς το λένε, τα τσιφτετέλια. Ναι, ναι. Λέει δέχτηκε μια γκονιά από τον Σέρχιο Ράμος ο 49. Δέχτηκε, ναι. Και έπαθε διάσηση, λέει. Γι' αυτό τα έτρωγε όρθιος. Είναι τυχερός που έχει Γερμανό προπονητή. Πιστεύω ότι θα είχε φύγει ήδη. Πιστεύω. Δεν νομίζω να πας βασικό τον Κάριους του χρόνου, εντάξει. Θα πάρεις κάτι άλλο. Ψάχνεσαι ήδη κάτι για ο Μπλακ, διαβάζω κάτι για τον Αρούμα. Κοίταξε να δεις τώρα. Φαίνεται τώρα, ρε παιδί μου. Ο Μπλακ είναι πολύ καλός. Πολύ δυνατός. Αλλά 90 εκατομμύρια. Κάνει κινήσεις στο κέντρο εκεί που έλειπε η ποιότητα. Έτσι, βλέπεις, παίρνει και επιθετικό. Θα πάρει δύο χάφε. Πάρε και ένα τερματοφύλακα. Κουραστήκαμε, εντάξει. χάσαμε. Και αν δεν χάσαμε από τους τερματοφύλακες, όχι μόνο παιχνίδια, αλλά και από το Ρέινα και μετά δεν θυμάμαι να έχεις καλό τερματοφύλακα. Θέλεις να σε πω με το Ρέινα. Θυμάσαι ένα γκολ που φάγαμε, ρε φίλε, με τον μπαλόνι στη Southampton που ήταν πεσμένο με το γήπεδο και κάνει. Α, ναι, 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 το θυμήθηκα, ναι, 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 το θυμάμαι. Σταμάτα το βάζει και ο άλλος το σταματήσει, ο άλλος τραβάει στην φαράγη μπάλα στο λοιπόν, μπαλόνι. Να σου κάνω άλλη ερώτηση. Την ομάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικία στο Μουντιάλ και αυτή με τον χαμηλότερο. Περίμενε. Τον υψηλότερο. Ναι. Ευρωπαϊκή. Όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή, υψηλότερο. Είναι κοντά στα 30. Θα έλεγα Ιράν. Όχι. Γερμανία. Όχι, η Γερμανία είναι η δεύτερη πιο νεανική. Απίστευτο. Ναι. Η πιο νεανική. Η πιο γυραιά και η πιο νεανική. Πιο νεανική. Η πιο γυραιά ποια μπορεί να είναι. Και εμένα δεν πήγαινε το μυαλό μου εκεί. Η Σαουδική Αραβία. Οι Ιάπωνες όχι. Όχι, όχι. Όχι. Κάτω εκεί είναι ότι οι Αμερικάνοι δεν το πιστεύω. Έχουν αυτοί οι μεγάλες. Ανέβα λίγο. Κορεάτες. Από εκεί που σου είπα ότι είναι ο ένας πιο κοντός, από εκεί είναι. Ο Παναμάς. Ο Παναμάς, φίλε. 29 χρόνια και 4 μήνες. Μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Η πιο γυραιά. Ναι. Η πιο νεανική είναι η Νιγηρία με 24,9 χρόνια. Πάλι καλά. Και άλλο. Δεύτερη ακολουθεί η Γερμανία με 25,7 και μετά είναι η Αγγλία με 25,9. Το αν είναι νεανική, μην το πιστεύεις. Καλά, της Νιγηρίας, ναι, ναι. Ναι, και στα ληξιαρχία γίνονται κάτι μαϊμουνιές. Εκεί πέρα το πώς το λένε, παιδί μου, που δηλώνουμε τα παιδιά του ληξιαρχείου. Ο άλλος δηλώνει 19 χρονών και έκανε 30 φεύγα. Άσε με μόνο τώρα να πούμε. Το ληξιαρχείο στην Νιγηρία, μην το εμπιστεύεσαι. Όντως, τυφλή είναι εκεί. Ο άλλος ήρθε 19 χρονών και 5 παιδιά, εντάξει. Όλα καλά. Ωραία, έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας Κωνσταντίνος το βρήκε. Ψάχτηκε βέβαια. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές, ναι, για άλλα περίπου. Ψάχνουμε τους δύο πιο κοντούς παίκτες από τις αποστολές που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ανακοινώθηκαν επισήμως και στο site της FIFA οι 32 αποστολές που θα πάνε στο Μουντιάλ. Και ψάχνουμε τους δύο πιο κοντούς ύψους 165 εκατοστά. Γιατί σε εκατοστά το έχει εδώ το site της FIFA. 165 εκατοστά. Είναι ένας Παναμέζος και ένας Σαουδάραβας οι πιο κοντοί. Ο Μέση είναι 1,70. Λοιπόν. Ο Μέση, ο οποίος 24 Ιουνίου, ναι, θα το ψάξουμε πώς παίζει κιόλας εκείνη τη μέρα η παιχνίδι η Αργεντινή, κλείνει τα 31. Μεγάλος. Γεννήθηκε 24 Ιουνίου του 87, δηλαδή το Ευρωμπάσκετ που το πήραμε, 14 Ιουνίου ή 9 Ιουνίου, νομίζω 9 Ιουνίου. Δηλαδή δύο εβδομάδες όταν εμείς ακόμα πανηγυρίζαμε το Ευρωμπάσκετ, τον Καμπούρι, γινόταν ο Μέση. Μεγάλος και Μέση, ρε φίλε. Ο Ρονάλντο πήγε 33. Ο Ρονάλντο 33 είναι, φίλε. Ναι. Μάλλον είναι 31, μεγαλός. Εν τω μεταξύ, σήμερα βγήκε μια έρευνα που λέει για τον πιο ακριβό παίκτη στον κόσμο, ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό με την ηλικία του, έτσι, με το potential που λέμε, λέει, τι χρόνια έχει μπροστά του για να κάνει μεγαλύτερη καριέρα. Και ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο, ποιος είναι?
Ο Βότερ του Παναθηναϊκού. Ο Χάρι Κέιν. Ο πιο ακριβώς. Ο Χάρι Κέιν, ο πιο ακριβώς. 200 εκατομμύρια ή λίρες ευρώ, δεν θυμάμαι. Τώρα γενικά. Τώρα που μιλάμε. Πολλά. Αυτό έγινε με μελέτη συνδυαστικά με τα νούμερά του, με τις επιδόσεις του και με την ηλικία του. Ναι, γιατί ας πούμε ο Ρονάλντο, ναι, μεν ήξερα εγώ νούμερα, παιχτούρα και τρομερά νούμερα, αλλά είναι στα 33. Δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα να δώσει. Στα νούμερα του είναι τρομερά. Και αυτό έχει να κάνει με μεταγραφικά ποσά, έτσι. 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια φίλε. Εντάξει, είναι και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, πόσο εντάξει. Είναι, πάνω από 26 πόσο είναι. Ο Χάρι Κέιν είναι. Πάνω από 26 δεν πρέπει να είναι. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Αυτό κάτσε, κάτσε, σου πω. Αλλά είπαμε, η Αγγλία είναι η δεύτερη πιο νεανική. Ναι, εδώ μου στείλει ο φίλος. Ναι, ναι, με 20. Όχι, η τρίτη. 25,9 χρόνια η Αγγλία, 25,7 η Γερμανία και η Νιγηρία πιο νεαρή με 24,9. Λοιπόν, Χάρι Κέιν, όχι Χάρι Πότερ. Χάρι. Όσο και λένε ψάχνει, εσείς καλείτε 2-3-1-0-2-87 και 3-8 άρχιασμα να πούσετε γραμμές. Παλεύω. Πολύ σωστά μιλάς. Ανοιχτές γραμμές μέχρι και... Το Ιταλία-Ολλανδία έληξε 1-1. Ισοφαρίστηκαν οι Ατζούρι από Τσοράνι με τον γκολ του Ακέ. Αυτός είναι ένας στόπερ της Μπόρμουθ που μοιάζει σε Γκούλιτ. Πώς. Αυτός ήταν στην Τζέλσι. Ναι, στην Τζέλσι τον έδωσε ο Δανικό, στη Βότφορντ και στην Μπόρμουθ. Τώρα στην Μπόρμουθ είναι. Δύο ομάδες που δεν θα πάνε. Άμπρε, δύο μεγάλες απούσεις. Με τον γκολ του Τζάντζα προηγήθηκαν οι Ιταλοί και ο Ακέ, ο οποίος είναι γεννημένος από Ιβοριανό πατέρα, εξού και το Νέιθαν Ακέ. Μοιάζει με τον Γκούλιτ αρκετά. 1-1 ολοκληρώθηκε το φιλικό αυτό. Νωρίτερα Μαρόκο-Σλοβακία 2-1 και Σερβία-Χιλή 0-1. Απόντος του Πρίγιοβιτς από το αρχικό σχήμα για Σκεζάγορα. Και στην Ισλανδία στο 60-70, αυτά είναι παιχνίδια Αλφα Εθνικής. Χάφνια Φιορντούρ Κέφλαβικ 2-2, Φιολνίρ Βαλούρ Ρέκιαβικ 0-2 και Γκρίνταβικ Φίλκιρ 1-1 για όσους ασχολούνται. Χάρι Κέιν είναι 24, γεννημένος την 28 Ιουλίου του 1993 στο Walthamstow. Το ποιο? Στο Walthamstow. Ύψους 1,88. Ψηλόπαιδι, εύζωνας. Ναι. Και την partner του τη λένε Katie Goodland. Καλή η Katie Goodland. Είναι από την καλή χώρα. Έλα ρε φίλε. Από αυτή φίλε είχε πολλά κιλά. Δες εδώ, ε. Καλή. Κάτσε τώρα γιατί εδώ είναι ενδιαφέρον από φωτογραφίες φωτογραφία. Εδώ είχε... Είναι με το Μαγιόρ, Θανάση. Κάτσε, αυτή είναι. Δεν είναι αυτή. Έχασε πολύ πράγμα, φίλε. Μια φωτογραφία που έχασε, δεν έχει. Περίμενε. Έχει μπού στο πληθωρικό. Εντάξει, το πάμε. Έλα ρε φίλε. Δεν το Χάρι Κέιν. Πουλάει τρέλα, φίλε. Δεν με τον Μπέκαμ έχει το κάτω. Με τον Μπέκαμ. Όχι. Ο Τζον Τέρι ήταν αυτό που ήταν δεξιά και αριστερά. Και ο Γκίγκ. Α, όχι. Εδώ πάρει και με μαγιό. Πολύ μικρή όμω. Έχασε όμω την έβαλε σε ειδικό πρόγραμμα. Την έκανε φίδι. Την έκανε. Δίπλα μου δεν μπορεί να συνεχίσει να σου. Ο Χάρι Κέιν. Αμάστον σου, φίλε. Εντάξει. Αυτή ερωτεύτηκε. Αυτή δεν έχει να κάνει με το αν είναι μοντέλο κτλ. Όταν είναι σε καμιά αποστολή, δεν ξέρει τι κάνει ο Χάρι Κέιν. Να είναι να πει φυρφυρική. Θανάση. Ναι. Ο Χάρι Κέιν είναι φίλε που είναι, έχει φάτσα κολεγιόπεδου, ναι. Σαν να έχει βγει από την Οξφόρδη, από το τμήμα πυρηνικής φυσικής. Δικηγόρος. Δεν τον κάνεις καθόλου για ποδοσφαιριστή. Δικηγόρος φίλε, ναι, είναι νομικό σύμβολο της Tottenham. Στο ΚΑΣ, μια και λέμε για ΚΑΣ, δικαιώθηκε φίλε ο Πάολο Γκερέρο, ο αρχισκόρερ του Περού και τον πήρανε Μουντιάλ. Τασκάς. Και είχε φίλο ο Παπ, είχε μέχρι κάποια ώρα. Να δικαιωθεί, είχε, okay. Επειδή ο καιρό ήταν αρχικά ότι δεν ήταν αποκλεισμένος από τη FIFA λόγω χρήσης κοκαίνης. Στα προκληματικά, ναι. Τρόπι. Λοιπόν. Και ο Παπ, όταν έβγαλε το κουπόν του με τα ειδικά στοιχήματα την περασμένη εβδομάδα, δεν ήταν ο Γκέρερο στην αποστολή, γιατί ήταν τιμωρημένος. Και είχε την κατηγορία άλλος Περού, για πρώτο σκόρ Περού, ο ίδιος οργανώσει, με απόδοση 7. Α, τον είχε καλό και κακό. Όχι, σε όλες τις ομάδες έχει επιτυχία. Άλλος Περού, άλλος Βραζιλία, άλλος Νιγηρία κτλ. Ναι. Δεν μπορεί να βάλει όλη την 30 διάδα στα κουπόνια του ΟΠΑΠ. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό, Βασίλη. Και αυτό όμως άλλαξε, φίλε, σήμερα. Το 7 πήγε στο 2,25. Λογικό είναι, εντάξει. Τώρα μιλάμε με τον Γκερέρο, είναι λες, στα λίγα γκολ που θα βάλει λογικά το Περού. Είναι... Για πρώτος. Πρώτο σκόρ Περού, όχι διοργάνωσης. Okay, πρώτο σκόρ του Περού. Ο okay, Κέιν, για πρώτο σκόρ Ηρακλείας, 1,80 νομίζω. Διοργάνωση ή 12 ή κάτι παραπάνω. Τι τώρα μιλάμε για ΟΠΑΠ, έτσι. Τίμιο. Ναι. Εμένα ξύσουν... 12 έχει και ο Γκρισμάν. Αυτό, ο Γκρισμάν αυτό φύγε να σου πω. Αυτός με ψήνει. Γιατί η Γαλλία βάζει πολλά. Ναι. Ο Γκρισμάν είναι σε καλή κατάσταση. Εμένα αυτός με ψήνει. Εκτελεί και πέναλτι και τα φάουλ για αριστεροπόδαρο. Είναι σε σχετικά βατόμιλο η Γαλλία. Ας πούμε, η πρεμιέρα είναι Γαλλία-Αυστραλία. Και είναι και σε καλή κατάσταση.
Είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Εμένα, αυτός ο και, και είναι και ομάδα που σκοράρει. Δηλαδή πρέπει να, δεν πρέπει να κοιτάς μόνο τον παίκτη. Δηλαδή, εγώ που έπαιξα Φαλκάο, πρώτο σκόρ Κολομβίας. Όντως το 4 σαν απόδοση αξίζει. Καλό. Αλλά η Κολομβία δεν σκοράρει πολύ. Δηλαδή, αν το πληρωθώ εκεί, άμα βάλει δύο γκολ, νομίζω είμαι πληρωμένος. Βαριά να βάλει κάποιος άλλος δύο γκολ και να πάρω τη μισή απόδοση. Διάρρεια, ας πούμε. Αλλά η Γαλλία βάζει πολλά. Βάζει εδώ και ένα χρόνο σε επίσημα και φιλικά από δύο γκολ μίνιμουμ και πάνω. Εγώ και στην Ιταλία τώρα τρία έβαλε. Με την Γκρισμάν και εκεί. Ναι. Εγώ πάλι πιστεύω, φίλοι, ότι ο Κοντός ή θα το πάρει, ή θα βγει πρωτοσκόρερ, ή θα πάρει χρυσή μπάλα. Γιατί υπάρχει αυτό το, και αυτή, και αυτό το στοίχημα. Ο Παπ δεν το έχει, αλλά το έχουν όλες οι ξένες εταιρείες. Είναι, ρε παιδί μου, Ballon d'Or. Η χρυσή μπάλα, σύμφωνα με την FIFA όμως, έτσι, ότι βγάλει τελικό αποτέλεσμα η FIFA. Ο Ρονάλντο. Πιστεύω ότι ο Μέση, επειδή λογικά μιλάμε για το τελευταίο του Μουντιάλ, τώρα δεν λέω ότι θα το δώσουν χαριστικά, αλλά ή βλέπω να το παίρνει, ή να τερματίζει πρώτο σκόρερ, ή να παίρνει τη χρυσή μπάλα. Με άδεια χέρια δεν φεύγει ο Μέση από το Μουντιάλ. Έτσι λέω εγώ. Να το πάρει, Θανάση, δεν νομίζω. Βρε, και εγώ δεν το νομίζω. Αλλά εντάξει, εγώ σου λέω, κυνήγησα λίγο την απόδοση το 23, το ζευγάρι Βραζιλία-Αργεντινή, γιατί είναι Βραζιλία-Αργεντινή, ρε φίλε. Είναι δύο μεγαθύρια που δεν έχουν παίξει ποτέ τελικό Μουντιάλ. Έχει παγωθεί του Γάλλου τελικό αυτού. Ρε φίλε, είναι εντάξει, δηλαδή δεν έχουν γίνει πέντε Μουντιάλ, 20 έχουν γίνει. Να μην δούμε μια φορά τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Ποτέ δεν έχουν παίξει. Εγώ πιστεύω, Γαλλία, Νεϊμάρ Μέση, πιασάρι για τη FIFA. Μπραζίλ, Αργεντίνα, το Σούπερ Κλάσικο σε Μουντιάλ τελικό. Πιστεύω ότι θα το πάρει Γαλλία. Μπορεί να και το θέλω. Για μένα είναι μεταξύ των τριών. Αυτής τριών. Σου εξήγησε το σκεπτικό μου. Ο Γερμανός, σταθερή αξία, για μένα είναι πιο σταθερή αξία σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πιο ψηλά και από την Βραζιλία. Γιατί δεν έχει τα τρόπα της Βραζιλίας, αλλά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε Euro είτε Μουντιάλ, πηγαίνει πολύ ψηλά. Έχουν, παιδί μου, το DNA του νικητή. Αλλά είναι πολύ δύσκολο στατιστικά μια ομάδα να κάνει back-to-back σε παγκόσμια κύπελα. Το έχει κάνει μόνο η Βραζιλία με τον Πελέ. Καμία άλλη το έχει κάνει. Η Γερμανία. Γι' αυτό σου λέω back-to-back. Η Ισπανία, άμα δεις μετά το Μουντιάλ του 10 που πήρε στις επόμενες δύο διοργανώσεις, πάτωσε. Στο περασμένο Μουντιάλ αποκλείστηκε από τους ομίλους και στο τελευταίο Euro αποκλείστηκε στους 16. Δηλαδή ενδεχομένως να έχει κάνει τον κύκλο της. Και φίλε, δεν είναι πολύ καλό και το κλίμα στο εσωτερικό. Δηλαδή, όταν ο Ράμος με τον Πικέ ανταλλάζουν πινελίκια λόγω Ρεάλ και Μπάρσα κτλ. Δηλαδή, σαν να έχει χαθεί, εκεί μπαίνουν πολύ τα εθνικιστικά στη μέση. Στην εθνική, ρε φίλε, όμως. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο, φίλε, ότι η εθνική Ισπανία είχε την χρυσή της τετραετία που πήρε τρία τρόπαια. Πήρε δύο Euro και ένα Μουντιάλ. Μέσα στη διάστημα 4 ετών. Ήταν η εποχή που στην εθνική ομάδα στην ενδεκάδα ήταν η πιο πολύ τη Μπάρσα. Δηλαδή, υπήρχε όντω μεγάλη ομοιογένεια. Τώρα δεν σου λέω αυτό επειδή είμαι ο παδός Μπαρσελόνα. Θα γινόταν, μπορούσε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, ήταν παιδί μου τη Ρεάλ. Ναι. Αλλά πλέον δεν έχει την ίδια ομοιογένεια. Δεν με ψήνει πάρα πολύ και ο προπονητής τους, ο Λοπετέγγι. Αυτός είναι παιδί μου παλιός τερματοφύλακας που έχει δουλέψει σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Με επιτυχία βέβαια έχει πάρει τίτλους Under 21, Under 19 κτλ. Και πρώτη φορά δοκιμάζεται στην Ανδρών. Εντάξει, σχέση με τον Ρόστερ. Ρόστερ καλό έχει, έχει πολύ πλήρες ρόστερ. Σε σχέση με τον Ταβερνιάρη που είχαν τον Ρόστερ. Αλλά α πούμε και μπροστά. Έχει τον Ντιάγκο Κώστα, ο οποίος έρχεται από μια ερμαφρόδιτη χρονιά, μέχρι τον Γενάρη ανενεργός, μετά Ατλέτικο, είναι και Naturalize, δεν είναι ας πούμε μανίσιος. Ο Μωράτα δεν πήγε. Ο Ινιές είναι στα 34, δεν είναι ο ίδιος παίκτης. Δηλαδή, Τσάβι δεν υπάρχει δηλαδή, πλέον. Κάτσε ρε φίλε, αυτός πήρε τον Ντιάγκο Κώστα, εναλλακτική στην επίθεση ποιος έχει. Ιάγκο Άσπας, καλός είναι αλλά άλλο στυλ. Ναι. Τον Ροντρίγκο της Βαλένθια, καλός παίκτης αλλά εντάξει, δεν είναι επίπεδου top. Πήρε το Μωράτα. Και ποιον άλλον, και έναν ακόμα έχει. Άσπας έχει, Ντιάγκο Κώστα, Ροντρίγκο, τον άλλο δεν το θυμάμαι. Δεν πάρει και το Μωράτο, εντάξει, υπερβολή. Αλλά και ποιοι άλλοι, Ιταλοί δεν υπάρχουν, Ολλανδοί δεν υπάρχουν, οι Βέλγοι καλή χρυσή, αλλά είναι Βέλγοι. Θα μου πεις και εμείς, έτσι λέγανε, ποιοι Έλληνες. Ναι. Οι Βέλγοι είναι μια πιθανή έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη, και πλέον δεν είναι τόσο έκπληξη, αρκετοί τους περιμένουν στη γωνία. Ποιος άλλος έμεινε, για Γερμανία είπαμε, για Ισπανία είπαμε, η Αγγλία είναι η Αγγλία. Καλή χρυσή, καλό ρόστερ, αλλά. Δηλαδή και την αποστολή του, άμα διαβάσει. Έχει κάτι Μαγκουάιρ μέσα, κάτι Μαγκάιβερ και κάτι δεν ξέρω εγώ. Highlander. Και Southgate τώρα. Πού πας με Southgate. Είχε ένα. Διάβαζα βασικά σε αυτά του λογαριασμού στο Instagram κάποιων αθλητικών έτσι site που έχει μια φωτογραφία του Southgate προβληματισμένο και γράφει από κάτω όταν λέει η Γερμανία αφήνει έξω το Σανέ και εσύ λέει παίρνει το Welbeck. Ναι. Η λοιπόν, Γερμανία, φίλε, άφησε απ' έξω το Σανέ. Αυτό όντως μεγάλο λάθος, φίλε. Λάθος. Κοίταξε, το δικαιολόγησε ο Λεβ. Είπε ότι ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω τόσα χρόνια που προπονητή στην Γερμανία.
Και απλά το δικαιολόγηση είναι μικρό, λέει, και έχει κι άλλα μουντιάλ μπροστά. Έχει κι άλλε μεγάλε διοργανώσει. Αλλά ναι, είναι, όχι, είναι παιχτάρι, είναι παιχτάρο. Ναι, και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, η πιο κοντή είναι ο Αλμπέρτο Κιντέρο, ο Παναμέζο, παίζει στην Ουνιβερσιτάριο τη Λίμα του Περού, με ύψου 1,65 και 62 κιλά βάρο. Και ο άλλο είναι ο Σαοδάραβα Ελσεχρή, κάπω έτσι τον λένε. Και α σου πω, λοιπόν, είναι ο. Είσαι ο και λέγεσαι. Λοιπόν, είναι ο Γιαγιά Αλτσέχρη. Παίζει στη Λεγανές στην Ισπανία. Με ύψος 1,65 και βάρος 63 κιλά. Και για να βλέπουμε λίγο και ποιοι είναι τώρα, ας πούμε, για τη Γαλλία που κάνει τόσο πολύ λόγο ότι μπορεί να πάει ψηλά κτλ. Καταρχήν η Γαλλία θα προσπαθήσει σίγουρα να πάρει την πρωτιά στον όμιλο, έτσι ώστε να αποφύγει την Αργεντινή στα καπάκια στους 16. Γιατί αν τερματίσει δεύτερη, λογικά παίζει με Αργεντινή στους 16. Εκτός αν οι Αργεντινοί τα κάνουν θάλασσα στον όμιλό τους και βγουν πρώτοι οι Κροάτες, ή αν χάσουν τελικά την πρωτιά. Και αλλάξει το μονοπάτι τους. Λοιπόν, η Γαλλία έχει Γιορίς Παβάρ, αυτός μου κάνει εντύπωση που τον πήρε, αμυντικός της Στουτγκάρδης, Κιμπεμπέ της Παρί, νεαρό στόπερ αλλά με πολύ καλή χρονιά, Βαράν, Ρεάλ, Ιμτιτί, Μπάρσα, Πογκμπά, United, Γκρισμάν με Ατλέτικο, ο Λεμάρ της Μονακό, πολύ καλός αριστεροπόδρος, με το 8 πήρε τη φανέλα με το 8. Ο Ολιβιέ Ζιρού, αυτός είναι και ο σταμάτης που θα παίζει με φορ περιοχής, ο Ντεσάμπ, ο Ζιρού θα είναι ο στην κορυφή. Λοιπόν, ο Ζιρού, ο οποίος έχει ύψος 1,93 ναι, και 91 κιλά, είναι νταμάρι. Κιλιάν Εμπαπέ, με το 10 του πλατινή στην πλάτη. Τον Εμπαπέ τον είχα φίλε για πιο ψηλό, 1,78 είναι. Τον είχα για... Έχει όγκο. Έχει, ναι, έχει μακριά πόδια, είναι... αλλά τον είχα για 1,80 τον είχα. Λοιπόν, με το 11 ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο πιτσιρικάς της Μπάρσα. Ωραίος. Και έχει το Λισό, Καντέ, Ματουιντή, Ενζονζή, Μανταντά, τραυματοφύλακας, αναπληρωματικός όπως και ο Αρεολά της Παρή, ο τρίτος, Ραμί, Φεκίρ, Ναμπίλ Φεκίρ, με πολύ καλή σεζόν στη Λιόν, για Λίβερπουλ ακούγεται, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, δεξί μπακ, Μονακό, ναι, με τραυματισμό βέβαια φέτος, αρκετά μεγάλο. Ο Τοβέν της Μαρσέη, εξαιρετική χρονιά. Ο Λούκας Ερνάντες της Ατλέτικο, ο αμυντικός, αριστερό μπακ και στόπερ. Ο Μπενζαμέν Μεντί της Σίτι, και αυτός με πολύ μεγάλο τραυματισμό όλη τη χρονιά, αλλά πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η 23άδα του Ντεσάμπ. Άφησε έξω Λακαζέτ, Παγιέ, Κοσιελνή, πολύ πράγμα. Αφήνεις τώρα το Λακαζέτ και παίρνεις τον Τοβέν. Ξέρετε, ο Τοβέν έκανε πολύ καλή χρονιά. Και ο Ντεσάμπ, μην ξεχνάτε, ήταν πριν αναλάβει την Εθνική Γαλλία, ήταν στη Μαρσέη. Πήρε και πρωτάθλημα. Δηλαδή, και αυτά μερικές φορές παίζουν τον ρόλο τους παραγωγικά. Και ο Τοβέν είναι πολύ καλός. Είναι αριστεροπόδρος κι αυτός. Δεν είναι φορ. Είναι παίκτης all around επιθετικός. Είναι καλός, πολύ καλός. Εντάξει, δεν παίζει βασικός. Η Γαλλία όταν θα παίζει με 4-3-3 θα παίζουν Ντεμπελέ και Εμπαπέ στα πλάγια με τον Γκρισμάν κορυφή. Και όταν θα παίζει με 4-4-2 θα έχει Γκρισμάν Ζιρού. Ναι. Έτσι θα παίζει η Γαλλία. Η Γερμανία τώρα για την οποία μιλάμε. Ο Νόιερ θα είναι τελικά βασικός, τον πήρε στο Μουντιάλ και έκοψε τον Λένο της Λεβερκούζεν από τους τερματοφύλακες. Νόιερ, ο Πλάτενχαρτ της Χέρτα, ο Έκτορ της Κολονίας, η κολονία ομάδα Β' κατηγορίας πλέον της Βάιντε Λίγκα θα έχει παίξει στο Μουντιάλ. Ο Γκίντερ της Γκλάντμπαχ, ο Χούμελς της Μπάγκερν, ο Κεντήρα της Γιουβέντους, ο Ντράξελ της Πάρη, ο Κρός της Ρεάλ, ο Τίμο Βέρνερ που θα είναι λογικά και το βασικό φορ της Λειψίας, ο Μεσούτ Οζίλ με το 10 στην πλάτη της Άρσεναλ. Ποιος? Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ δεν θα είναι παγκό. Ναι. Δικό μου λάθος. Εντάξει, θα εξαρτηθεί και εκεί πέρα ανάλογα με τα μάτς και με τι σύστημα θα παίζει ο Λεβ. Ο Ρόις έχει το 11 της Ντόρτμουντ, ο Τραπ το 12 της Παρή ο τερματοφύλακας, Τόμας Μιούλερ με το 13 κλασικά, Γκορέτσκα της Σάλκε, πολύ καλός, ο Ζίλε της Μπάγερν, ο Νίκλας Ζίλε, ο Ρούντιγκερ, Τσέλσι, πρώην Ρώμα, Μπόατενκ, Κίμιχ, Ρούντι, όλη αυτή η Μπάγερν, ο Τζούλιαν Μπραντ της Λεβερκούζεν, αυτόν βασικά πήρε και έκοψε τον Σανέ. Ναι, δηλαδή παίρνει τον Μπραντ. Ναι, ναι. Που και αυτό είναι καλό. Καλό, αλλά δεν είναι Σανέ. Σαν τον Μπάμπουρα. Και με αφήνει στο Σανέ, ρε φίλε. Ο Γκιντογκάν τη Σίτι, ο Τερστέγγεν τη Μπάρσα των Αθλητών και ο Μάριο Γκόμε τη Στουτγκάρδη, ο Φορ. Η Γερμανία με τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο όρο ηλικία. Μετά την Νιγηρία. Θα δούμε τι θα γίνει. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει. Σε μια εβδομάδα βάλε κανένα άλλο quiz, λέει, να σκαλώσουμε. Ο Κωνσταντίνος σήμερα δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα το φτιάξουμε και αύριο. Και μεθαύριο θα είμαστε. Θα λέμε και αποστολές. Θα έχουμε έτσι αρκετές ειδήσεις από Μουντιάλ μεριά. Λοιπόν, έχει.
στο 1.65. Εδώ τον Σακίρι, το επίσημο site του UEFA δεν τον έχει 1.65. Εντάξει, ο Σακίρι και αυτός είναι ζουμπάς, είναι. Αλλά... Η Ελβετία είναι. Η Ελβετία είναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης, ο Παναμάς, εκτός από τον πιο κοντό παίκτη, έχει και, το πιο, και τον πιο βαρύ. Ο Ρωμάν Τόρες ζυγίζει σχεδόν 100 κιλά, 99. Τι είναι αυτός? Δεν τον ξέρω, φίλε. Ο Ρωμάν Τόρες. Και αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής είναι, ναι. 100 κιλά. Ναι. Τι τον έχουνε, για πόρτες στο μαγαζί. Ο Λίγκαρτ, ο Τζέσε Λίγκαρτ της Αγγλίας, είναι από τους πιο ελαφρύους. Πόσο? Θα σου πω. Ο Λίγκαρτ είναι 60 κιλά. 60? 59 είναι ο Τακάση Ινούι, ο Ιάπωνας της, πες μου, της Ισπανικής, της, από την χώρα των Βάσκων που είναι. Ταραγώνα. Όχι Ταραγώνα. Α. Αλλά σωστός, και Ταραγώνα, όχι Ταραγώνα, από Καταλωνία. Λοιπόν, από Έιμπαρ, τους πες την είναι πολύ καλός ο Ινούι. 59 κιλά. Το ατροφικό. Και 61 κιλά είναι ο Μουτίνιο, ο Μέρτενς. Του Βελγίου, ναι. Ναι. Και ο Λούκας Τορέρα της Ουρουγουάης. Δηλαδή η Πορτογαλία, φίλε, δεν έχει, λίπος πάνω έχει πολλούς παίκτες πάνω των 30, βασικά. Όχι πολλούς, έχει αρκετά, αρκετά βασικά μέλη της εντεκάδας, είναι άνω των 30. Ρονάλντο, Πέπε, Μπρούνο Άλβες, Μουτίνιο, Ρουί Πατρίσιο, ψιλοπάντα. Κουαρέσμα είναι. Κουαρέσμα είναι, και αυτός είναι 33. Είναι. Ναι. Είναι. Έχει πολλά έτσι, ενδιαφέροντα στατιστικά. Θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο που λένε. Ο Ντανίλο Περέιρα είναι στην. Ο Ντανίλο Περέιρα είναι, ναι, ναι. Αυτός που κάποτε στον Άρη τον φέρατε για να, ναι, φάτε τον Κατίδη. Έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Στην Πέτς λέει παίζει αυτός ο Βαρές. Ο Πολά Βαρές. 100 κιλά. 199. Τι θες παίζει. Τερματοφύλακα, δεν γίνεται να παίζει για κάποια άλλη. Τώρα ρε φίλε, τι να σου πω, δεν το έχω. Δεν γίνεται ρε φίλε να παίζει σε άλλη θέση. Λογικά τερματοφύλακα, ναι. Τι παίζει, δοκάρι. 100 κιλά. Δηλαδή για το Θεό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ. Και η πιο ψηλή ομάδα, και με αυτό κλείνουμε, είναι η Σερβία. Με μέσο όρο υψούς 1,85 και 6. Ψηλά, παιδιά, με τον πριν. Και η πιο κοντή, οι Σαουδάραβες. 1,76,2. Λογικό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 10. Mm-hmm. Με τις 3. Ευχαριστούμε φυσικά τον Παράσχο Λίμπο 90 στο κέντρο της πόλης. Ό,τι χρειάζεστε σε υδραυλικά είδη για το σπίτι, το μαγαζί, το γραφείο σας, θα βρείτε στον Παράσχο Ολύμπου 90, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέ, όπως είπαμε, των υδραυλικών ειδών. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ.